Πες. Μπορεί να το μη να το πει στην αρχή. Λοιπόν. Άρα εξηγώ το πλαίσιο. Το πιο κάτω είναι η πραγματικότητα. Λίγο πιο πάνω είναι η πράξη. Πιο πάνω είναι το όραμα. Πιο πάνω είναι η ουτοπία. Και πιο πάνω είναι το αδιανόητο. Στον κλασικό κόσμο και τον συμβατικό πηγαίνει από την κοινωνία έως τα σώματα ασφαλείας, στο μέγιστο φτάνουμε στο όραμα. Δηλαδή, αν τολμίζει κάποιος από το χώρο να πει «θα σας μιλήσω σήμερα για την ουτοπία», θα πούμε «εντάξει, έχει έξι φιλόφωνος». Άρα μην ανησυχείτε, δεν θα μιλήσουμε για την ουτοπία, θα μιλήσουμε στο αδιανόητο, είναι πιο πάνω. Γιατί η ουτοπία όταν την ακούτε λέτε αυτό είναι ουτοπικό. Το αδιανόητο δεν το λέτε καν γιατί το έχετε σκεφτεί καν ότι είναι ουτοπικό, γιατί δεν είχατε καν σκεφτεί αυτή την ιδέα. Άρα στο τέλος, όταν έχω μιλήσει για το αδιανόητο, θα δείτε ότι μετά θα το βλέπετε ουτοπικό. Γιατί τότε θα μπορεί να το πείτε ότι είναι ουτοπικό. Εγώ σου τότε θα το έχετε σκεφτεί. Σιγά σιγά όταν θα το πείτε σε φίλους σας, ειδικά όπως θα το πείτε, θα το βρουν ότι μπορεί να είναι και όραμα. Όταν θα το πείτε στα παιδιά σας, θα σας πούν τι περιμένετε να το κάνετε. Και τα εγγόνια σας θα λένε για εσάς, άρχισαν να το σκεφτούν. Έτσι πάνω κάτω πάει έτσι για τα σοβαρά θέματα. Και τα μη σοβαρά θέματα πάνω κάτω όλοι ξέρουμε τι κάνουμε. Άρα, εδώ το πρόβλημα ποιο είναι, είναι ότι έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε ότι το άμεσο μέλλον εξαρτάται από το πρόσφατο παρελθόν. Δηλαδή έχουμε μια γραμμική εικόνα του χρόνου και θεωρούμε ότι η έννοια της συνέχειας είναι μόνο και μόνο γραμμική, άρα πάνω κάτω τι κάνουμε τώρα θα επηρεάσει αυτό που θα γίνει σε λίγες μέρες. Και ξεχνάμε ότι ο χρόνος είναι πολύ πιο πολύπλοκος και έχει πολλές διακλαδώσεις. Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ υπάρχει η έννοια της πληροφορικής και ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργεί ας πούμε ένας οδούριος ή πώς λειτουργεί ένας ιός ή ακόμα και ένας σκουλίκι, δεν καταφέρουμε να το μεταφέρουμε σε ένα δικό μας θέμα. Μιλώ λοιπόν το εξής. Ας πούμε ότι ο υπολογιστής σας έχει έναν ιό, ο οποίος θα ενεργοποιηθεί μετά από ένα μήνα. Στην ημέρα 29 δεν κάνει τίποτα το ιδιαίτερο και ξαφνικά στην ημέρα 30 γίνεται κάτι. Άρα το πρώτο πράγμα που σκέφτεστε, για να είστε ειλικρινείς, τώρα μπροστά μου, είναι τι βλακία έκανε εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο. Μετά θα πεις, μάλλον εχθές έκανα κάτι. Είναι πολύ δύσκολο να σκεφτείς ότι έχεις αρπάξει για ένα θέμα πριν 30 μέρες, το οποίο ήταν συνεχώς μέσα στον υπολογιστή, δεν έκανε τίποτα και ξαφνικά ενεργοποιήθηκε. Αυτό το θέμα σημαίνει ότι μπορεί το άμεσο μέλλον να τροποποιείται από το παλιό παρελθόν. Δίνω ένα άλλο παράδειγμα που αφορά ειδικά την Κύπρο. Να ξέρετε ότι η Κύπρος αναφέρεται στη συνθήκη της Λοζάνης, που βέβαια την έχετε διαβάσει όλοι, και οι Κύπροι και οι Ελλαδίτες. Πάνω κάτω οι Κύπροι δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει αυτή η αναφορά και εννοεί τους άλλους, αυτούς που είναι εκτός αίθουσας. Και για τους Ελλαδίτες δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει μια αναφορά για την Κύπρο, ενώ θεωρούν ότι η Συνδίδη Λοζάνης είναι για άλλη περιοχή. Άρα, για όσους θέλουν να δουν αυτή την αναφορά στον Κυριάκο, είναι το άρθρο 20 και 21. Άρα, θα μου πείτε, τι σχέση έχει το άρθρο 20 και 21 με αυτό που λέμε τώρα, είναι στη Συνδίδη Λοζάνης που είναι το 23. Άρα,
Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι αν το άρθρο 20 και 21 είχαν ενεργοποιηθεί το 23, μετά το 26 δεν θα μπορούσε να υπάρχει Κυπριακό. Πρώτα. Αν δεν τα διαβάσετε τα άλλα, θα δείτε. Δεύτερον, είναι ότι εφόσον δεν ενεργοποιήθηκαν, στις συνθήκες Ρήγη Λονδίνου, θα έσβησαν. Να θα μου πείτε με τι σχέση έχει με το Κυπριακό η συνθήκη Ζερή Χιλόνθρωπο. Σωστά, δεν έχει καμία σχέση, εφόσον το Κυπριακό γεννιέται μετά. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το εξής. Είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που τροποποίησαν τα άθρα μια συνθήκη η οποία δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Έτσι σκέφτηκαν ότι μπορεί να υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που θα την διαβάσουν και μπορεί να ζητήσουν να εφαρμοστεί. Άρα, εφόσον δεν το εντόπισε κανένας, το σβήσαμε. Το ενδιαφέρον ποιο έγινε είναι ότι μερικοί από εσάς σίγουρα το ανακάλυψαν τώρα. Το τεχνικό έχουμε κάτι σαν παράσιτα που έχουν εμφανίσει τώρα, νομίζω το κατάλαβα. Είναι τα παράσιτα της ιστορίας. Πριν σας μίλησα για ήλιωση. Να ξέρετε ότι όσοι δεν θέλουν να σκεφτούν το μέλλον, πρέπει να βγουν γρήγορα από την αίθουσα. Γιατί στο τέλος της διάλυσης θα έχουν ήρωση. Λέγεται λιγερίτιδα. Θα βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά ακόμα και αυτά που είναι τώρα. Γιατί όταν τα ξέρουμε, τα αναλύουμε διαφορετικά. Ένα μεγάλο βασικό στοιχείο είναι το εξής. Είναι ότι οι συνθήκες υπογράφονται όχι για να τελειώσουν τους πολέμους, αλλά για να τους αρχίσουν. Άρα το μεγάλο πρόβλημα είναι πάντα το ίδιο, είναι όταν βλέπετε μία σκακέρα στημένη, πολλοί από εμάς θεωρούν ότι είναι η αρχή και δεν υπολογίζουν ότι είναι η επόμενη παρτίδα μετά το τέλος της προηγούμενης. Αλλά θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα έτσι χειροπιαστό. Ας πούμε ότι παίζουμε έναν με εσάς, μια σειρά από παρτίδες, παίζουμε στα 10. 10 παρτίδες. Και έχουμε παίξει 9. Στις 9 έχουμε κάνει τις παρτίδες που είναι εναγνωριστικές, που βλέπουμε πώς παίζει ο άλλος, τι ανοίγματα ξέρει. Και εφόσον έχουμε τελειώσει τη νέα σκοπίδα, έρχεται κάποιος που δεν ξέρει καθόλου. Παντελής. Έρχεται και μας βλέπει μια σκακέρα τοποθετημένη στην αρχή. Δύο παίχτες. Εμείς ξέρουμε ο καθένας πώς παίζει. Άρα, όταν θα παίξουμε την δέκατη, όταν θα την αναλύει ο Παντελής, θα την αναλύει ως πρώτη παρτίδα. Και δεν θα καταλαβαίνει π.χ. ότι η πέμπτη κίνησή μου είναι η κίνηση που είχα δοκιμάσει στην τρίτη παρτίδα και μετά στην έβδομη την άλλαξα για να κάνω καλύτερη τοποθέτηση και τώρα παίζω με έναν τρόπο ο οποίος δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί είναι όλα δεδομένα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κατηγορία λυθιότητας, η οποία δυστυχώς σχετίζεται με την πλειοψηφία. Άρα, κοιτάξτε τι γίνεται, ο καθένας θεωρεί ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, επειδή ο καθένας θεωρεί ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, περιμένει όλα από τους άλλους, επειδή όλοι περιμένουν από τους άλλους και κανένας δεν κάνει τίποτα, τελικά δεν γίνεται τίποτα και μετά καπάκι σας λένε δεν γίνεται τίποτα. Άρα το αντιπαράδειγμα από αυτό είναι πάντοτε αυτή η ιστοριούλα του Μαρσέλ Πανιόν, ο οποίος περιγράφει σε ένα από τα μυθιστορήματά του ένα χωριό όπου υπάρχουν σοφοί που ξέρουν τα πάντα και θεωρούν ότι ένα πράγμα δεν γίνεται με τίποτα και μια μέρα έρχεται ένας τρελός ο οποίος δεν το ξέρει ότι δεν γίνεται και το έκανε. Άρα το πρόβλημα είναι να μην παίζετε σε έναν τέτοιο.
Και όσο πέφτετε στους άλλους, λέει, ποια χαρά, κανένας δεν κάνει τίποτα. Όταν όμως πέφτετε σε ένα τέτοιο, αρχίζει να σας προβληματίζει, να προκαλεί προβλήματα και το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να βρει λύσεις. Αν προσέξετε τι κάνουμε π.χ. για το Κυπριακό, είναι όλοι έχουν επικεντρωθεί στην λέξη λύση και δεν έχουν καταλάβει ότι στα μαθηματικά όταν μιλάμε συνεχώς για τη λύση έχουμε προβλήματα. Ενώ όταν θέλουμε να την λύσουμε πρέπει να ασχοληθούμε με τα προβλήματα. Άρα το κυπριακό πρόβλημα έντεχνα έχει εξαφανιστεί ως πρόβλημα και έχει παραμείνει ως κυπριακό. Το κυπριακό. Ενώ το κυπριακό κανονικά δεν είναι ουσιαστικό. Μετά λέμε, εφόσον εξαφανίσαμε το πρόβλημα από το κυπριακό, μιλάμε για τη λύση. Άρα μιλάμε μόνο για το τέλος. Και στο τέλος λέμε, μα πώς πηγαίνουμε. Άρα δεν είναι το πιο εντυπωσιακό της υπόθεσης, είναι ότι η λύση μετά παρουσιάζεται ως κάτι το καθαρά ουτοπικό και ιδανικό, που δεν μπορεί ποτέ να γίνει, γιατί δεν ξέρουμε πώς να το κάνουμε, και τότε εμφανίζεται η έφραση που είναι πολύ σπουδαία, πολύ ρητορική, πρέπει να βρούμε μία βιώσιμη λύση, γιατί υπάρχουν βέβαια λύσεις που δεν είναι βιώσιμες. Καταλαβαίνετε ότι είναι αστείο, γιατί άμα κάποιος τολμούσε να μας δώσει ένα κατάλογο, θες βιώσιμες λύσεις ή μη βιώσιμες. Για φέρε να δω πώς μοιάζουν, ας πούμε, οι μη βιώσιμες. Πριν διαλέξω τις βιώσιμες, γιατί βέβαια με τις βιώσιμες πάλι έχετε ένα άλλο θέμα. Είναι βιώσιμες για αυτόν που σας την επιβάλλει. Αυτό ναι, είναι σίγουρα βιώσιμο. Τώρα το πώς θα την αντέξετε εσείς είναι άλλο θέμα. Άρα, θέλω να σας πω ότι άμα τα κοιτάξετε αυτά, θα δείτε ότι υπάρχουν μερικά μοντέλα. Ένα από τα μοντέλα που είναι πολύ σημαντικά είναι αυτό που λέμε η αλυσίδα Μαρκόφ. Η αλυσίδα Μαρκόφ είναι από έναν Ρώσο μαθηματικό και η ιδέα ποια είναι, είναι ότι χρησιμοποιώ την εξής έννοια, ότι το μέλλον εξαρτάται αποκλειστικά από το παρόν και καθόλου από το παρελθόν. Άρα συνήθως όταν θέλουν να μας πείσουν, είναι ένας καλός τρόπος αντιμετώπισης. Γιατί λένε, μα εσείς είχατε πει ναι σε αυτό, σε αυτό, σε αυτό, σε αυτό. Του λες, ω, αφού λέτε ότι θα είναι για πρώτη φορά, τώρα το μην συζητάμε. Ω, βάζετε μια αλυσίδα Μαρκόφ. Το θέμα είναι ότι μερικές φορές μετά το ξαναχρησιμοποιούμε και το κάνουμε συνήθως σαν να είναι τάμπουλα ράσα. Ας δίνω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, πολλοί από εσάς σίγουρα ασχολούνται με έναν τρόπο ή με έναν άλλο με την πολιτική. Εμένα με εντυπωσιάζει που η πολιτική από το 1974 μέχρι το 2014 δεν έχει λύσει τη λύση που δεν έχει πρόβλημα. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι παραμένει επίκαιρο. Μπαίνει σε πολύ μεγάλη επικαιρότητα κάθε 4 χρόνια με τις αμερικάνικες εκλογές. Ξαφνικά εκεί πέρα θα λυθεί. Δηλαδή όλοι πιστεύουν ότι θα λυθεί, γιατί βέβαια δεν έχουν κάνει πολλές εκλογικές αναμετρήσεις στην Αμερική. Άρα στις εκλογικές αναμετρήσεις στην Αμερική τα πράγματα είναι πολύ απλά. Λίγο πριν τις εκλογές όλα λύνουν. Λίγο μετά τις εκλογές υπάρχουν δυσκολίες. Και παρόλο που υπάρχουν προσπάθειες, δεν τα βγάζουμε πέρα, αλλά σε 4 χρόνια θα το ξαναπροσπαθήσουμε, να είστε βέβαιοι. Λέω λοιπόν ότι από τη μία μεριά έχουμε ανθρώπους, είναι για να μου πείτε να ξεκινήσω, από τη μία μεριά έχουμε ανθρώπους που λένε δεν γίνεται τίποτα, από την άλλη έχουμε ανθρώπους που λένε γίνονται τα πάντα και έχει ενδιαφέρον γιατί οι πρώτοι ψηφίζουν τους δεύτερους. Το έχει μεγάλη ενδιαφέρον. Και άρα συνδυάζονται πολύ καλά. Μετά για όσους ανησυχούν, μην ανησυχείτε ούτε από τους πρώτους, ούτε από τους δεύτερους, δεν έχουμε καμία αλλαγή. Άρα θα μένει αυτό. Και έτσι διονύζεται και σιγά σιγά αυτό που έχει ενδιαφέρον
Είναι μερικοί που το ονομάζουν αυτό μία de facto λύση. Όπως καταλαβαίνετε, είναι άνθρωποι που δεν έχουν ούτε επιστημονοσύνη ούτε μαθηματικά στο μυαλό τους, γιατί όταν δεν λύνεις ένα πρόβλημα, δεν λέγεται μία de facto λύση. Λέγεται «δε το λύσεις». Άρα, για να είμαστε λοιπόν πιο σοβαροί και να τα αναλύσουμε πραγματικά τα δεδομένα, πρώτα απ' όλα είναι καλό να διαβάζουμε τις συνθήκες. Είναι καλό να διαβάζουμε τα σχέδια, είναι καλό να κοιμόμαστε λιγότερο, γιατί όταν κοιμόμαστε άλλοι γράφουν την ιστορία μας. Και μετά ξυπνάμε και είναι γραμμένα και όλα δεδομένα και ξαφνικά αναρωτιόμαστε μα πώς έγινε. Το άλλο πράγμα που πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας είναι το εξής. Όταν κάποιος σας λέει είναι η τελευταία ευκαιρία, ξέρετε ότι είναι ψέμα. Δεν υπάρχει τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία. Καλό timing υπάρχει και στη στρατηγική. Αλλά τελευταία ευκαιρία είναι ότι προσπαθούν να σε πείσουν. Άρα μόλις ακούτε τελευταία ευκαιρία, ξέρετε ότι θα πείτε όχι. Τόσο απλά. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό να το έχετε στο μυαλό σας, έτσι ώστε όταν διαβάζετε μερικά πράγματα, αμέσως ενεργοποιείτε το καμπανάκι και μόλις βλέπετε κάτι το ανάλογο από αυτό, λέτε όπο, αυτό είναι γραμμένο για να είναι γραμμένο, αλλά όχι για να γίνει κάτι. Δεύτερον, όταν σας λένε ότι μπορούμε με μερικά άθρα να αλλάξουμε μερικά πράγματα, να ξέρετε πάλι ότι είναι ψέμα, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να καθορίσουμε ένα πλαίσιο. Άρα, όταν είμαστε λοιπόν προετοιμασμένοι και ξέρουμε ότι κάθε κίνησή μας, αν είναι αναστρέψιμη, παραμένει κίνηση, αν είναι μη αναστρέψιμη, γίνεται πράξη. Και μόνο οι πράξεις αλλάζουν την πραγματικότητα. Άρα, η ιδέα ποια είναι, προσπαθούμε να βρούμε ποιες είναι οι πράξεις που πρέπει να κάνουμε. Αν κάνουμε λοιπόν πολλές κινήσεις, είναι πάρα πολύ καλό όταν είμαστε σε έναν χώρο όπου η μεγαλύτερη σημασία έχει απλώς η κινητικότητα. Αν είμαστε στον χώρο της στρατηγικής, τότε το μόνο που έχει σημασία είναι η πράξη. Οι πράξεις μπορεί να είναι ελάχιστες, αλλά επειδή αλλάζουν την φάση και τον κόσμο, δημιουργούν ένα πλαίσιο εντελώς διαφορετικό. Θα δίνω ένα παράδειγμα. Παίρνετε μία σκακέρα και θέλετε να τοποθετήσετε τα κομμάτια και τα πιόνια. Ευχαριστώ πολύ. Και κάνετε ένα λάθος, όχι δύο, ένα. Και βάζετε τη σκακέρα στραβά. Και αντί να έχει λευκό τετράγωνο εδώ, τη βάζετε μαύρο. Μετά, ό,τι και να κάνετε, δεν γίνεται κάτι. Άρα θα το δείτε, θα το βλέπετε, θα παίζετε, θα υπάρχουν κινήσεις, αλλά σε κάποια φάση κάποιος θα σας πει ότι θα έρθει, λέει μαζά σου αυτό, και τι θα σας πει. Αυτό είναι στιγμένο. Είναι τεράστιο λάθος να παίζετε όταν είναι στημένο το παίρνει. Τόσο απλό. Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι αν είμαστε μπροστά σε ένα στημένο παίρνιο, αν είμαστε μπροστά σε ένα άδικο παίρνιο, αν είμαστε μπροστά σε ένα παίρνιο μηδενικού αθροίσματος, μη μηδενικού αθροίσματος, αν υπάρχει ισορροπία Nash, αν υπάρχει ισορροπία απαραίτητο και αν μπορεί να υπάρχει μία κυριαρχική στρατηγική. Όταν αναλύσουμε όλα αυτά τα δεδομένα, θα δείτε ότι θα τα δούμε κάπως διαφορετικά τα πράγματα και έχει μεγάλη σημασία να έχουμε μία βραδύτητα για να είμαστε γρήγοροι στο τέλος, παρά να έχουμε μία βιασύνη για να είμαστε αργοί στο τέλος. Άρα, όταν βιαζόμαστε συνεχώς για να κάνουμε κάτι που είναι υποτίθεται η λύση, στην τελική βρισκόμαστε σε μία αδιέξοδο.
απλός ο λόγος. Είσαστε στην πόλη, δεν κοιτάζετε καθόλου τις πινακίδες και σε κάποια φάση μπαίνετε σε έναν δρόμο και στο τέλος βλέπετε έναν τοίχο και λέτε ποιος βλάκας έβλε αυτόν τον τοίχο. Είναι πολύ λογικό εφόσον δεν έχετε κοιτάξει ότι ήταν γραμμένο αδιέξοδο. Τώρα, ένα άλλο πράγμα που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι το εξής, είναι ότι κάθε κοινωνία θεωρεί ότι τα σύνορα δεν αλλάζουν. Βίκη, το έχουμε εδώ το βίντεο. Αφού εγώ δεν ασχολούμαι στο παρόν, έχεις όλη την ώρα. Λοιπόν, θα σας το δείξω όταν θα είναι έτοιμο. Δεν έχουμε και εκπλήξεις για τους μαθητές. Μου αγχώθηκαν ξαφνικά, γιατί εγώ δεν το είχα πει πριν. Άρα, κάθε κοινωνία θεωρεί ότι τα σύνορα δεν αλλάζουν. Άμα κοιτάξετε στην ιστορία της ανθρωπότητας, τα σύνορα αλλάζουν συνεχώς. Δεν σταματάνε να αλλάζουν. Και λέτε, μα γιατί κάθε κοινωνία θεωρεί ότι δεν αλλάζουν? Είναι πολύ απλό, γιατί κάθε κοινωνία είναι εγκλωβισμένη σε μια φωτογραφία. Τώρα, άμα δείτε μια ταινία, ένα έργο, θα δείτε ότι άμα πάρετε τις φωτογραφίες και τις βάλετε να περνάνε γρήγορα, εσείς βλέπετε το έργο. Το έργο ξέρουμε ότι συνεχώς έχει μια κίνηση. Όταν κοιτάζετε φωτογραφία μόνη της, λέτε, μα είναι ακίνητη. Είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει στις κοινωνίες. Οι κοινωνίες είναι ακίνητες, άρα δεν εξελίσσονται. Πρέπει να έρθει η επόμενη. Π.χ. είναι σαν τις μόδες. Εντάξει. Η μόδα γεννιέται, εμφανίζεται για πρώτη φορά, όλες οι κυρίες λένε, α, θα φορέσω αυτό, μετά αρχίζουν και το αγοράζουν, όταν ξαφνικά διάφορες φίλες αγοράζουν το ίδιο πράγμα, ξαναπέφτει η μόδα, νεκρώνει και εμφανίζεται η ένταση. Όταν οι κυρίες έχουν πολλά λεφτά, καταφέρνουν και προλαβαίνουν να είναι της μόδας. Όταν έχουν λιγότερα λεφτά, είναι γύρω, δηλαδή είναι surfing με σανίδα τόση, πλέον δεν έχουν καθόλου λεφτά, λες άστα να πάνε, θα ασχοληθούν με κάτι άλλο, τότε μπορεί να γίνουν και διανόμενες. Λοιπόν, η ιδέα ποια είναι ότι δεν εξελίσσεται η μόδα. Είναι, αλλάζει βαντικά, δηλαδή είναι αυτό, πεθαίνει, πάει στο επόμενο. Είναι αυτό, πεθαίνει, πάει στο επόμενο. Δεν έχει αυτή τη συνέχεια. Και είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει με τις κοινωνίες. Δηλαδή, να δώσουμε ένα παράδειγμα, πάρτε την κοινωνία την Κυπριακή, τώρα δυστυχώς μερικοί από εσάς ήταν και εκεί τότε, αλλά φανταστείτε, 1973, πώς η Κύπρος και οι Κύπροι έβλεπαν Κύπρο και τους Κύπριους. Δεν τους έβλεπαν όπως τους βλέπετε τότε, τώρα. Εντάξει, δηλαδή θεωρούσαν ότι θα είναι πάντα έτσι. Τώρα έχουμε ένα πρόβλημα, είναι ότι μερικοί από εσάς θεωρούν ακριβώς το ίδιο. Ότι θα είναι πάντα έτσι. Αφού είναι έτσι εδώ και χρόνια, άμα σκεφτείτε πώς ήταν η Κύπρος πριν το 1974, θα δείτε ότι ήταν άνετα 40 χρόνια έτσι και κανένας δεν μπορούσε να σκεφτεί, γιατί ήταν αδιανόητο, ότι μπορούσε να υπάρχει μια αλλαγή. Ήταν τόσο αδιανόητο που δεν υπήρχε καμία ετοιμότητα. Τώρα λοιπόν, έχουμε το ανάλογο, εμείς θεωρούμε τον εαυτό μας πολύ πιο έξυπνο από τους προηγούμενους, γιατί βλέπουμε ότι έκανα λάθος και τα πράγματα αλλάζουν, αλλά εμείς θεωρούμε ότι δεν αλλάζουν πια. Άρα μην ανησυχείτε, οι επόμενοι όταν θα μας κοιτάζουν θα λένε αυτό που είπαμε τους προηγούμενους. Τόσο. Άρα, να σκεφτείτε το εξής, τώρα είναι αρνητικό αν θέλετε, φανταστείτε ότι έρχεται ένα στρατηγικό συμβούλιο το 1973 και σας λέει, παιδιά, προσέξτε, θα έχουμε ένα πρόβλημα. Τώρα να φανταστείτε, ειδικά οι πιο μεγάλοι, σαν εμένα, να είχαν κάνει αυτή τη συνάντηση με κάποιον και να τους είχε πει αυτό και θα ήθελα να σκεφτούν με ειλικρίνεια τον εαυτό τους πόσο βλάκα θα τον είχαν θεωρήσει. (Κυρίζει)
Για τους πιο νέους, αυτοί που γίνηκαν μετά το 1974 δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι όταν πραγματικά γεννήθηκαν πολύ πιο μετά το 1974, τα δεδομένα που ζουν τώρα θεωρούν ότι είναι αθάνατα και αιώνια και θα είναι πάντα έτσι. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι οι πιο μικροί, ακόμα και αυτοί που κάνουν θόρυβο καπούκα, όταν θα καταλάβουν για ποιο πράγμα μιλάμε, θα λένε γιατί είχαν κολλήσει πάνω σε αυτό. Εντάξει. Άρα, πρόσφατα τώρα ήμουν σε μια συνάντηση για τον στρατηγικό σχεδιασμό της πόλης της Λάρνακας και είπα το εξής, γιατί σε αυτό το στρατηγικό σχεδιασμό της πόλης της Λάρνακας μπορεί να αφορά και τα επόμενα 50 και 100 χρόνια, δεν υπάρχει καν το σενάριο της απελευθέρωσης της Κύπρου. Γιατί, άμα μου πείτε, εντάξει, θα γίνει σε πέντε μήνες είναι δύσκολο. Σε πέντε χρόνια αρχίζει να γίνεται ωραία. Σε 50 χρόνια, γιατί το θεωρείς ότι δεν μπορεί να αλλάξει καθόλου. Σε 100 χρόνια, έναν αιώνα. Άρα, επειδή οι άνθρωποι ήταν θετικοί, το ξανασκέφτηκαν και είδαν ότι μπορεί και να αλλάξουμε μερικά δεδομένα από αυτά που θεωρούσαν δεδομένα. Η σκακέρα πρέπει να τοποθετηθεί σωστά. Άμα είναι στραβά, όλα θα πάνε στραβά. Άρα, ο στρατηγικός σχεδιασμός σχετίζεται τώρα με δεδομένα. Τώρα θα μου πείτε πώς μπορούμε να σκεφτούμε την Κύπρο. Αν ρωτήσετε έναν μέσο Κύπριο πώς βλέπει την Κύπρο, πρώτα απ' όλα δεν καταλαβαίνει ότι είναι νησί. Αυτό είναι το απίστευτο. Άρα, π.χ. δεν καταλαβαίνει τη χρησιμότητα των λιμανιών και θεωρεί ότι είναι μόνο και μόνο για παραθερισμό. Άρα δεν θα ασχοληθεί με την λειτουργικότητα, αλλά με την θέα. Είναι μερικοί που θα κολλήσουν στο γεγονός ότι θέλουν το σπίτι τους να έχει θέα τη θάλασσα, αλλά δεν κάνουν τίποτα με τη θάλασσα. Τίποτα άλλο. Αυτοί για μένα πιάνουν θέση τζάμπα. Σε ό,τι εννοώ, πάνουν θέση τζάμπα. Όταν εγώ παίρνω το αεροπλάνο, πάω και ζητάω παράθυρα. Λυπάμαι, θυμάμαι τον Λεωνάρντο Νταβίντσι που προσπαθούσε να κάνει την τυπική μηχανή και έλεγε μπορεί σε κάποια φάση να γίνει. Και εμείς τώρα καταφέρνουμε και ζούμε το αδιανόητο που σκέφτεται στην αναγέννηση και έχουμε μερικούς που ζητάνε διάδρομο. Κάθε φορά μετράω πώς είναι στο διάδρομο για να αποδείξω στον εαυτό μου ότι όντως το γελίο δεν σκοτώνει. Δηλαδή, καταφέρνεις και είσαι σε τέτοιες ταχύτητες με κάτι που είναι πιο βαρύ, το οποίο δεν είχε διανοηθεί κανένας πριν 500 χρόνια και το έχεις τόσο απαξιώσει που το πρόβλημά σου είναι να έχεις διάδρομο, γιατί έτσι όταν θα τρως δεν θα σε ενοχλεί κανένας από το δεξί χέρι. Τέτοια επιχειρήματα. Δεν σας λέω για αυτούς που είναι βέβαια στις θέσεις μπράβο και έκο, γιατί συνήθως ούτε μπράβο παίρνουν, ούτε ηχό έχω. Άρα, στα αεροπλάνα τα πράγματα είναι απλά ή α ή φως. Γιατί το λέω αυτό, είναι ακριβώς το θέμα με το εγώ θέλω ωραίο σπίτι να βλέπει τη θάλασσα, αλλά δεν κάνω τίποτα με τη θάλασσα και λες γιατί μου πήρες το α και το φως. Γιατί υπάρχει και αυτό, είναι αυτός που κάθεται σε αυτές τις θέσεις και σας κατεβάζει το πατζούρι και λες. Τουλάχιστον όταν κάθεται από την άλλη πλευρά, έχει δικαίωμα να είναι βλάκας μόνος του. Αλλά εμένα, γιατί με αποβλακώνει. Για όσους νομίζουν ότι αυτό δεν είναι σοβαρό, να ξέρετε ότι όταν υπήρχε ανάπτυξη της αστροναυτικής στη Σοβιετική Ένωση, και στην Αμερική, μάλιστα, οι μηχανικοί του τύπου νεοκλή είχαν σκεφτεί ότι δεν είναι ανάγκη να βάλεις παράθυρα της αστροναύτης. Γιατί είναι θέμα ασφάλειας. Και έλεγαν οι αστροναύτες, ρε παιδιά, θα πάμε εκεί πάνω, να κάνουμε αυτό. Θα ξανακατεβούμε και θα νομίζουμε ότι είμαστε σε ένα κουτί. Το φαντάζεσαι αυτό. Κι όμως αυτό το σκέφτηκα. Δηλαδή τα πρώτα σχέδια, γιατί τα έχω δει, δεν έχουν παράθυρα. Και
επειδή οι άνθρωποι όταν έγινε η επάνδρωση είπαν παιδιά, δεν γίνεται. Λοιπόν, εδώ είναι ακριβώς το ίδιο. Άρα έχετε μερικούς που κάθονται παράθυρο και το κλείνουν. Για όσους πιστεύουν ότι αυτό δεν γίνεται στην Κύπρο, να σκεφτούν το τραπεζικό σύστημα και την έκρηξη στο Μαρί. Δηλαδή όχι μόνο είσαι κολόφαρδος γιατί σου έδωσαν το παράθυρο, αλλά το κλείνεις. Γιατί σε ενοχλεί ο ίδιος. Ωραία. Εδώ λοιπόν στην Κύπρο είμαστε σε ένα νησί τεράστιο. Εμείς το λέμε μόνο χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγος και οι ξένοι το λένε αεροπλανοφόρο. Εμείς το λέμε ότι είναι απομονωμένο και οι ξένοι το λένε πλατφόρμα εργασίας. Εμείς το λέμε ότι είναι χώρος για να φεύγουμε και οι ξένοι έρχονται για να παρέχουν υπηρεσίες στους εργογονά μας. Κοίτα ρε παιδιά, άμα είναι αυτό το πρόβλημά σας, πάτε λίγο στο εξωτερικό, κοιτάξτε πώς το βλέπουν, ξαναρχόσαστε και λέτε η Κύπρος είναι ωραία. Είναι αυτό που λέει ο Θεοδωράκης, η Ελλάδα είναι ωραία από μακριά. Εδώ λοιπόν είναι έτοιμο. Θέλω λοιπόν να σας δείξω το βιντεάκι, να το θυμάστε αυτό. Να τα καταφέρω με αυτή μου, αλλιώς δεν θα είναι πια. Οι αλλαγές γίνονται ανά έτος, όχι ανά δεκαετία ή ανά αιώνα. Τώρα περάσαμε το έτος 1000. Τώρα περάσαμε το 1500.
Τώρα λοιπόν ξέρετε ότι τα σύνορα αλλάζουν συνεχώς. Άρα εφόσον τώρα το έχετε σαν νοητικό σχήμα στο μυαλό σας, αναρωτιέστε, ελπίζω τώρα, γιατί θεωρείτε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Γιατί σε βάθος χρόνου δεν γίνεται. Άρα, όταν έχουμε αυτή την νοητική προετοιμασία, ευχαριστώ Μαρία, μας επιτρέπει να βλέπουμε κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Και όταν είμαστε λοιπόν πάνω σε ένα νησί, πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Σε όλα αυτά που είδατε, τι δεν άλλαξε. Δεν άλλαξε η θάλασσα, δεν άλλαξε το νησί, στην πραγματικότητα δεν άλλαξαν τα λιμάνια και δεν άλλαξε η σχέση της γης με τη θάλασσα. Πάνω κάτω σημαίνει τι. Σημαίνει ότι όταν έχουμε ένα νησί που αρχίζει να σκέφτεται ότι είναι μόνο η γη, σίγουρα θα καταρρεύσει. Γιατί πρέπει να έχετε στο νου σας ότι το μέλλον της γης είναι η θάλασσα. Ειδικά όταν είμαστε του ελληνισμού. Ο ελληνισμός από την αρχή ήταν πάντοτε σε μικρές περιοχές, δύσκολες περιοχές, τις οποίες δεν μπορεί να καταπατήσεις εύκολα. Κατά συνέπεια, έχουν πάντοτε μια δυσκολία. Αυτή η δυσκολία, η κοινωνία, τις ονομάζει πρόσφατα άγονες γραμμές. Στην πραγματικότητα, όλος ο ελληνισμός είναι μια άγονη γραμμή. Γιατί ο ελληνισμός έχει αποφασίσει να είναι με τον χρόνο, άρα δεν κοιτάζει τις μεγάλες περιοχές που μπορεί να πάρει και να χάσει, αλλά κοιτάζει τις περιοχές που μπορεί να κρατήσει. Άρα, εδώ στην Κύπρο είμαστε εδώ και χιλιετίες σε αυτό το νησί, εδώ και εκατονταετίες με έναν τρόπο, αν θέλετε, πιο ιστορικό, και συνεχώς λέμε ότι δεν είναι και πολύ καλό το νησί. Μα γιατί κάθεσαι εκεί, άμα δεν είναι τόσο καλό. Δεύτερον, εφόσον δεν είναι τόσο καλό, γιατί όλοι θέλουν να έρθουν. Και δεν σας το λέω μόνο στρατηγικά και γεωπολιτικά, αλλά ακόμα και οικονομικά. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν επενδυτές στην Κύπρο, εφόσον είναι τόσο χαμηλή. Εντάξει. Τα πράγματα λοιπόν είναι πιο απλά. Άκουγα πρόσφατα ότι στην Κύπρο δεν υπήρξε ποτέ στρατηγικός σχεδιασμός. Είναι πραγματικά αστείο. Δηλαδή αρκεί να κοιτάξετε πού βρίσκονται τα κάστρα, πού βρίσκονται οι εκκλησίες, πού βρίσκονται τα μοναστήρια, πού βρίσκονται τα λιμάνια και τι βρίσκεται εκεί. Αμόνο στρατηγικός σχεδιασμός υπάρχει. Όλα τα άλλα είναι τοπικές λεπτομέρειες. Αν το σκεφτείτε ορθολογικά, και εδώ είμαστε μια πολύ καλή περίπτωση στο παραλίμνη, με ποια έννοια. Προσέξτε, είμαι επίτιμο δημό τη Παραλιμνίου, αλλά αυτά που θα πω δεν είναι κακίες εναντίον του Παραλιμνίου. Το παραλίμνη δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Συμφωνούμε, το καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γιατί είναι πολύ απλό, το παραλίμνη, αν δεν είχε γίνει αυτό που έγινε με την Αμόχωστο, μα θα ήταν τρίσκο κούκος. Θα ήταν ένα μικρό κορκό. Τίποτα άλλο. Μην μπερδευτούμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ανάπτυξη της Αμοχώστου ήταν πολύ πιο μεγάλη από τη Λευκοσία. Τόσο απλά. Και όταν βλέπετε, για να είμαστε πάλι ειλικρινείς, όταν βλέπετε ακόμα και την νεκρή ζώνη όσο αφορά την Αμόχωστο, όταν βλέπετε τα κτίρια, μα είναι κτίρια που δεν υπάρχουν ακόμα πουθενά αλλού στην ουσία. Και μιλάμε ότι τα βλέπετε 40 χρόνια μετά. Άρα είναι απίστευτο. Δηλαδή, ας πούμε, είναι σαν να σας λέω, ας πούμε, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στη Νέα Υόρκη
και ξαφνικά δεν μπορεί να πάει καθόλου κόσμος και το χωριό το διπλανό της Κολοπετινίτσας που δεν ξέρετε καν το όνομα γίνεται ένα πασίγνωστο χωριό. Εντάξει. Είναι πασίγνωστο χωριό, αλλά όχι ότι έγινε και η Μανχάτα. Εντάξει. Άρα, αυτά τα δεδομένα τα ξέρουμε. Σημαίνει τι? Σημαίνει ότι λόγω κρίσεων και λόγω αλλαγών υπάρχουν αλλαγές που δεν προβλέπονται αναγκαστικά, αλλά να ξέρετε ότι το απρόβλεπτο δείχνει αναγκαστικά μη προβλέψει. Δηλαδή όταν αρχίζουν πολλές συνθήκες να διαμορφώνονται, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι θα γίνει κάτι. Τώρα, έχουμε ένα, για να το προχωρήσουμε, χρειαζόμαστε ένα άλλο νοητικό σχήμα που είναι πολύ σημαντικό. Όταν είμαστε σε μία μυρμικοφωλιά και μόνο, έχουμε πάντοτε ειδικούς, οι οποίοι μας εξηγούν για το μέγεθος της μυρμικοφωλιάς, για τον όγκο της μυρμικοφωλιάς, για το πώς είναι οι θεσμοί της μυρμικοφωλιάς, κρατική φορή, θεσμών, διάφορα. Και μετά έχουμε και μη ειδικούς της μυρμικοφωλιάς, αυτοί δεν ασχολούνται καθόλου με μυρμικοφωλιάς, ασχολούνται απλώς με το πώς περπατάνε οι άνθρωποι. Θα μου πείτε ποιο είναι το όφελος να έχετε αυτές τις γνώσεις. Μα είναι πολύ απλό, γιατί άμα πατήσει κάποιος πάνω στη μυρμικοφωλιά, όλα αυτά που λέγατε προηγουμένως δεν υπάρχουν πια. Άρα, τα μεγάλα γεωστρατηγικά σχήματα, άμα δεν τα αναλύουμε, κοιτάζουμε ένα πρόβλημα εντελώς τοπικό, νομίζουμε ότι λύνεται τοπικά, και το πρόβλημά μας είναι πού ήταν η τρύπα της μυρμικοφωλιάς. Το πρόβλημά μας δεν είναι αυτό, είναι υπάρχουν άνθρωποι που περπατάνε πάνω σε αυτόν τον δρόμο εκεί που πάνε στη μυρμικοφωλιά. Αλλά το άλλο παράδειγμα που δίνει ο τέτοιος τύπου είναι πάρα πολύ απλό, είναι αυτοί που ποντάρουν, στο γεγονός ότι είναι κοντά σε έναν δρόμο. Άρα βάζουν όλα τα καταστήματά τους μπροστά στον δρόμο και ξαφνικά υπάρχει κάποιος άλλος, ο οποίος δεν ασχολείται καθόλου με αυτούς, και φτιάχνει αυτοκίνητό του. Και ξαφνικά ο παλιός δρόμος απενεργοποιείται εντελώς, πηγαίνουμε όλοι στον αυτοκίνητό μας, δεν πατάει ψυχή στα μαγαζιά που είχαν επενδύσει, και το χειρότερο βέβαια, δεν μπορούν καν να τα πουλήσουν, εφόσον τώρα η αξία τους έχει πέσει. Και λες, πριν το κάνεις αυτό το μαγαζί, έμαθες αν θα υπάρχει αυτοκινητόδρομος στα 15 χιλιόμετρα πιο πέρα? Όχι, δεν ασχολήθηκες, γιατί κοίταξες ότι είναι πολύ σημαντικό, εφόσον όλοι οι άλλοι ήταν δίπλα. Και λες, εφόσον όλοι οι άλλοι είναι δίπλα, π.χ. είσαστε στη Λεμεσό, βλέπετε ας πούμε ανθρώπους που πουλάνε. Τέλος πάντων, αντικείμενα που δεν έχετε ανάγκη να είναι γραμμένο καν στα ελληνικά ή γραμμένο κατευθείαν στα ρώσικα, και είναι αντικείμενα που είναι τόσο ζεστά που δεν μπορούν να υπάρχουν κανονικά στην Κύπρο. Νίκο, σήμερα υπάρχει αυτοκινητόδρομος? Ναι, ναι. Να τον ακούσω. Ναι. Για την Κύπρο, για την Κύπρο. Να τον βλέπω γι' αυτό. Το πρόβλημα λοιπόν ποιο είναι? Είναι ότι ασχολούμαστε με πολύ τοπικά προβλήματα και όταν έχουμε να κάνουμε με θέματα γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής, όλος λέει στο τέλος, ναι, αλλά στην καθημερινότητά μου, εγώ πρέπει να έχω το μισθό μου, το βράδυ θα πάω εκεί, το κάνω αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει η καθημερινότητά σου. Στην πραγματικότητα, άμα ασχοληθεί όλη η ανθρωπότητα με την καθημερινότητα του καθενός, θα γίνει κοινωνία. Ο Θεός να φυλά. Οι κοινωνίες είναι φτιαγμένες για να κάνουν φέτες. Τελειώνουν οι φέτες, τη σημασία έχει το διαχρονικό. Το διαχρονικό είναι ο πολιτισμός. Άμα σας πω, ας πούμε, ο ελληνισμός σε ποια κοινωνία ανήκει? Μου πείτε τι, δεν σε ποια κοινωνία. Μα ναι, άμα δείτε μια ταινία ελληνική, ξέρετε ακριβώς σε ποια κοινωνία ανήκει. Ο ελληνισμός σε ποια κοινωνία ανήκει? Είναι πολύ πάλι απλό. Ο ελληνισμός είναι τόσο αρχαίος που δεν παλιώνει. Άρα, άμα θέλετε να είστε πάντοτε της μόδας, είναι πολύ απλό, να είστε πάντοτε εκτός. Ο ελληνισμός δεν είναι ένα καινούριο φρούτο και πάλι μας αγγίζει ακόμα και τώρα. Ενώ είναι του Καταλουκά. Και μερικές φορές και πριν του Καταλουκά. Άρα, λέω λοιπόν ότι υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι ο ελληνισμός
δεν βασίστηκε πάνω στην έννοια της θάλασσας. Όλος ο ελληνισμός είναι φτιαγμένος πάνω στην έννοια της θάλασσας. Προσέξτε, μερικές φορές κάνουμε και λάθη, σοβαρά. Ακόμα και οι μάχες του ελληνισμού σχετίζονται με τη θάλασσα. Και νομίζουμε βέβαια ότι τώρα αναφέρομαι μόνο και μόνο στη Σαλαμίνα. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Αν κοιτάξετε, ας πούμε, τις Θερμοπύλες, σχετίζεται με τη θάλασσα. Μου πείτε με πού, αφού δεν είχε κανέναν καράβι εκεί πέρα. Λάθος. Το στενό θα φτιαγμένο από τη θάλασσα. Όταν εμείς τώρα περνάμε από τις Θερμοπύλες, δεν βλέπουμε καν πού ήταν η μάχη, γιατί έχει γίνει τόσο. Άρα, αν κοιτάξετε συγκεκριμένα, θα δείτε οι πιο μεγάλες μάχες του ελληνισμού σχετίζονται πάντα με τη θάλασσα. Άρα, είναι απλό το σχήμα, το παρελθόν του ελληνισμού είναι η θάλασσα είναι διαχρονικό στοιχείο, είναι και το μέλλον του. Τώρα λοιπόν μπαίνουμε στο πιο πρόσφατο μέλλον. Ο ελληνισμός ήταν πάντοτε της δικαιοσύνης και της θάλασσας, και όταν όμως θα γεννηθεί το δίκαιο της θάλασσας, θα καταλάβει ότι έχει σχέση με αυτό. Πρέπει να είσαι πολύ κουμπούρας. Δηλαδή το λέει η έκφραση, δίκαιο της θάλασσας. Και να ρωτιόμαστε πώς το της θάλασσας σχετίζεται με τη θάλασσα και πώς το δίκαιο σχετίζεται με τη δικαιοσύνη. Άρα έχουμε ένα ολόκληρο πλαίσιο το οποίο ξαφνικά θεμελιώνεται πάνω σε δύο τεράστιες αξίες του ελληνισμού. Και εμείς λοιπόν από το 1982 το κοιτάζουμε αυτό. Για να μην χαλάσει, ας πούμε, μια φορά. Και μετά ανακαλύπτουμε, ευτυχώς, χάρη στην Κύπρο, ότι μπορεί να έχει και επιπτώσεις. Άρα, σας υπενθυμίζω ότι εδώ και αιώνες η Κύπρος ουσιαστικά δεν παίζει με τη θάλασσα, παρά μόνο, προσέξτε να πω, όταν είναι ξένοι που κάθονται στην Κύπρο και καταλαβαίνουν την αξία της. Τότε αυτοί δημιουργούν θυσίματα, αμυντικά, κάστρα κτλ. Ενώ οι ντόπιοι θεωρούν ότι είναι στη γη. Εντάξει, okay. Σιγά σιγά όμως μαθαίνουν και αυτοί αυτό και το βλέπετε πολύ απλά, αν θέλετε να σας το αποδείξω. Κοιτάξτε πώς είναι φτιαγμένα τα λιμάνια της Κύπρου και από θέματα πολιορκίας πόσο είναι ανθεκτικά. Θα δείτε μερικά είναι ανοιχτά έτσι, ας πούμε. Δηλαδή, περιμένει τον ηθοποιό ότι θα έρθει. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αυτό που ξεχνάμε είναι ότι το λιμάνι δεν είναι φτιαγμένο για να φεύγουμε, αλλά για να επιστρέφουμε. Το θέμα είναι ότι μία από τις επιστροφές είναι η επίθεση των άλλων. Αν έχετε ένα λιμάνι που είναι πολύ καλό για να επιστρέφετε, θα είναι απλή ότι το ετοιμάζετε και για τον εχθρό. Κατά συνέπεια, πρέπει μετά να φτιάξετε ένα αμυντικό σύστημα που σας επιτρέπει να μην έρχεται ο άλλος. Όταν βλέπετε, ας πούμε, πώς είναι δομημένο το κάστρο της Κυρίνιας, πόσο κλειστό είναι το λιμάνι, το μέγεθος που έχει το κάστρο, τα προπύργια, οι πύργοι, τα μεγέθη, λέτε, εντάξει παιδιά, τώρα για να περάσεις δίπλα, άστο καλύτερα, αυτό είναι αμυντικό. Όταν βλέπετε, ας πούμε, σε άλλες περιοχές ένα μικρό κάστρο με ένα τεράστιο λιμάνι, δηλαδή τι περιμένετε, από που παντού θα βγουν. Άρα προσπαθώ να σας πω το εξής. Τα έχουμε αυτά τα δεδομένα και τα βλέπουμε. Τώρα, τι γίνεται όσον αφορά τον αυτοκινητόδρομο, για να μην λέει ο φίλος μου ότι δεν μιλάω για τον αυτοκινητόδρομο. Στην πραγματικότητα, το θέμα της ΑΟΣ, στην αρχή το πήραμε πολύ χαλαρά. Πολύ χαλαρά. Δηλαδή πάνω κάτω ήταν ότι κάποιοι μιλάνε για αυτό το θέμα και είναι μια τεράστια φούσκα αφού δεν μας ενδιαφέρει στην καθημερινότητα. Και έχουν δίκιο να το σκεφτείτε ότι όντως δεν μας ενδιαφέρει στην καθημερινότητα γιατί η ΑΟΣ δεν ασχολείται με την καθημερινότητα και γι' αυτό είναι εργαλείο διαχρονικό. Στην πραγματικότητα λοιπόν να το σκεφτείτε είναι μόνο και μόνο το 2004 που η Κύπρος για πρώτη φορά αποκτά μία ΑΟΣ.
είναι η θέση της. Δηλαδή πριν αναρωτιόμασταν αν έχει νόημα. Έκανε από το 1982 μέχρι το 2004 να συνειδητοποιήσει ότι έχει κάποια αξία. Για τους Ελλαδίτες τώρα, γιατί με ενημέρωσε εδώ ένας συγχωρκανός από τον Βόλο, εμείς είμαστε χειρότεροι. Εμείς ακόμα αναρωτιόμαστε. Το 2014 υπάρχουν ακόμα δικοί μας, βέβαια στηρίζονται συχνά από τον ραγιαδισμό, που λένε είναι καλό, δεν είναι καλό, θα έχουμε προβλήματα. Λες, ρε παιδιά, δεν το είδατε ότι η Κύπρος που είναι τόσο δά, έχει κάνει εδώ και 10 χρόνια και εσείς ακόμα αναρωτιέστε αν θα έχουμε πρόβλημα. Ξύπνια χαρά λάμπε. Ωραία. Τέλος πάντων, θα ξυπνήσουν ούτως ή άλλως. Άρα, δημιουργείται ένα τεράστιο δεδομένο, το βλέπετε τώρα εδώ. Σας το δείχνω εδώ, μπορεί να μην σας φαίνεται τόσο εντυπωσιακό σε σχέση με όλη τη Μεσόγειο, αλλά ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι η έννοια της ΑΟΣ για την Κύπρο είναι ένα τεράστιο δεδομένο. Δεν είναι μια λεπτομέρεια. Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ απλό. Ένα άλλο τεράστιο δεδομένο που είχαμε στην Κύπρο ήταν το FIR. Ωραία. Σας υπενθυμίζω ότι το FIR το διαχειριζόταν η βάση μέχρι το 2002. Εντάξει. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Δεν έφυγε από το 60. Δηλαδή έκανε 42 χρόνια να συνειδητοποιήσει ότι παιδιά, γιατί διαχειρίζεσαι ένα πράγμα που δεν σου ανήκει. Τέλος πάντων, το βρήκαμε γι' αυτό. Άρα, το θέμα είναι ότι εντελώς βέβαια τυχαία όλα αυτά, το FIA που είναι ακόμα πιο μεγάλο, σημαδεύει το Suez. Το γεγονός ότι η Τουρκία ως Οθωμανική Αυτοκρατορία έδωσε στη Μεγάλη Βρετανία το 1878 όλη την Κύπρο ως αντάλλαγμα για να μην κάνει τίποτα σε σχέση με τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο λόγω του Κάσης Μπέλη στην Κωνσταντινούπολη, διότι το 1869 είχε ανοίξει η διόλογα του Σουέζ από τους Γάλλους. Βέβαια, είδατε τις κινήσεις που κάνω, βλέπετε ότι είναι καθαρά ένα τοπικό πρόβλημα. Αυτό που με ενοχλεί είναι πάει το ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι μεταξύ σας που σίγουρα παίζουν μπιλιάρδο. Το μπιλιάρδο είναι από τα πολύ σοβαρά παιχνίδια, εννοώ το αληθινό μπιλιάρδο, με τρεις μπάλες, όχι με 15.000 και λες το θα χτυπήσω κάτι. Αυτό λέγεται προπό το δεύτερο. Άρα είναι πολύ απλό, όταν έχετε τρεις μπάλες και έχετε μία που χτυπάτε και δύο που πρέπει να χτυπήσετε, οποιοσδήποτε λέει εντάξει σιγά το πράγμα, άρα κάνει δύο-τρεις και μετά είναι σε θέσεις που δεν παίζονται με τίποτα. Και μετά βλέπετε τους επαγγελματίες που να παίξουν, ξέρω εγώ, 100 φορές συνεχόμενα. Δηλαδή τι κάνουν, δεν κάνουν κινήσεις που προκαλούν μεγάλες αλλαγές στις επόμενες. Δηλαδή, δεν κοιτάζουν αυτό που βλέπει ο αρχάριος. Κοιτάζουν εκεί που θα είναι. Τεράστιο θέμα. Και οι πιο εξελιγμένοι βέβαια, κοιτάζουν εκεί που θα είναι, που θα είναι. Ενώ εσύ κοιτάζεις πώς να χτυπήσεις τις δύο αυτές μπάλες που όλο γυρίζουν. Λέω λοιπόν ότι είναι το ίδιο. Σας υπενθυμίζω λοιπόν, έτσι για να το έχετε στο μυαλό σας, ο πόλεμος εδώ με εδώ γίνεται λόγω εδώ, που έχει σχέση με τα τρία σημεία, που είναι άνοιγμα. Σας υπενθυμίζω ότι η Τουρκία μας λέει ότι είναι κλειστή η θάλασσα, ενώ βέβαια οι Άγγλοι που είναι εκτός της θάλασσας ξέρουν ότι είναι ανοιχτή, εφόσον, όπως βλέπετε, είναι στη Μεσόγειο, αυτό το καταλάβω. Μετά, εφόσον γίνεται το Κάσος Μπέλη εδώ, πηγαίνουμε στο Βερολίνο το 1878, όπου μπαίνει η Γερμανία, η Αγγλία και η Γαλλία για να μιλήσουν για αυτούς τους δύο, για να μην έχουν επιπτώσεις λόγω της Βουλγαρίας. Οι Άγγλοι, σε μυστικές διαπραγματεύσεις, παίρνουν την Κύπρο. Αυτό είναι το συνέδριο του Βερολίνου. Έχει ενδιαφέρον γιατί αν κοιτάξετε τα βιβλία της ιστορίας της Κύπρου,
Θα σας πούν διάφορα πράγματα έτσι τοπικά, με μια εξέλιχτα, και σε κάποια φάση θα πετάξουν και μια γραμμούλα στην έδρα Βερολίνου. Και λες, γιατί μιλάνε για αυτό το πράγμα, έχει ενδιαφέρον να σας το ρωτήσει το παιδί σας, ας πούμε. Ξαφνικά το Βερολίνο που είναι, λες, και είναι πόλη της Κύπρου. Γι' αυτό έχει σχέση. Άρα, η ιδέα ποια είναι, είναι ότι δεν υπάρχουν τοπικά γεγονότα, υπάρχουν ολικά. Το θέμα λοιπόν, μου έκανε κάτι εσύ. Εσύ πέτυσε όπου να είναι. Εσύ είσαι μόνιμος ή μισθωτός. Όχι να ξέρω τις επιπτώσεις που θα σου συμβούν μετά με τον Αντώνη, κάτι θα κάνει. Δεν θα να τον βοηθήσεις και εσύ. Έχω και μαθητές με πληροφορικά έως. Αλλά ένα πολύ ωραίο φόντο. Δεν μπορεί να ακούω και κούνησα και πολύ τις εικόνες. Αυτό λοιπόν που κάνουν τώρα είναι προβλήματα τακτικής. Αυτό που σας λέω είναι προβλήματα στρατηγικής. Αδιαφορώ παντελώς αν θα βρουν την εικόνα ή όχι. Αν τη βρουν, εντάξει, αν δεν τη βρουν, αυτό που έχει σημασία είναι να καταλαβαίνετε τι λέω, άσχετα αν είναι ακατανόητο, αλλά το να βλέπετε τι κάνουν δεν έχει μεγάλη σημασία εφόσον δεν είναι σε σωστό χάρτη. Προηγούμενο. Δεν πειράζει, θα χρησιμοποιήσω και αυτό. Είναι ο άλλος. Όλοι έχουν. Έχεις περάσει λανθασμένα. Τώρα πήγαινε, κάνε μπάκια μα θες, άμα κάνει. Ακούμε ένα. Αυτό έχει. Εντάξει, καλώς. Το έχει. Είναι αυτό που είναι πολύ συγκλικότητα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που μπορείτε να δείτε είναι το εξής. Είναι ότι έχουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Έχουμε εδώ μία Μεσόγειο. Η οποία Μεσόγειος έχει ενδιαφέρον, λέγεται Μεσόγειος. Ναι, γιατί προσέξτε, με τους Ρωμαίους δεν λέγεται Μεσόγειος, λέγεται η θάλασσά μας. Εμείς όμως σεβόμαστε περισσότερο. Βλέπετε, έχει ενδιαφέρον μια θάλασσα να έχει μια ονομασία που δεν έχει τη λέξη θάλασσα ουσιαστικά. Γι' αυτό μας αναγκάζει να πούμε η Μεσόγειος θάλασσα. Άρα, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι το πιο χαρακτηριστικό από τη Μεσόγειο είναι ότι είναι μέσα στη γη. Άρα, το ερώτημα τώρα είναι ότι τι είναι το νησί. Το νησί είναι μεσοσά θάλασσα. Βλέπετε. Άμα το λέγαμε κατευθείαν μεσοθάλασσα, καταλαβαίναμε ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό. Γιατί Μεσόγειο το πιο σημαντικό είναι ότι έχει γη γύρω. Αλλιώς θα ήταν ωκεανός, ας πούμε. Το λέγαμε. Ωραία. Για το νησί το πιο σημαντικό είναι ότι είναι μεσοθάλασσα. Όσοι καταλάβανε αμέσως και πούν σε κάποια φάση της ζωής τους, εγώ παιδιά ζω στη Μεσοθάλασσα. Τότε θα καταλάβουμε ότι έχουμε να κάνουμε ανθρώπους που βλέπουν ότι είναι στρατηγικοί, ενώ οι άλλοι θα πούν ότι είναι νησί και σιγά σιγά θα πούν ότι είναι μικρή γη. Ενώ δεν υπάρχει μικρή γη για Μεσοθάλασσα. Γιατί ως μικρή γη είναι αυτό, ως μεσοθάλασσα είναι αυτό. Ωραία. Τώρα, άμα είμαστε προετοιμασμένοι από αυτό το πλαίσιο νοητικά και στρατηγικά, όταν μας έρχεται το θέμα του ενεργειακού, μπορούμε να τα συνδυάσουμε τα δύο. Κάνουμε ένα στρατηγικό μείγμα. Και λέμε τώρα, τι σημαίνει να είμαι μεσοθάλασσα, και μάλιστα να έχω και ενεργό θάλασσα. Διότι δεν έχει πια καμία σχέση με το αυτό που είναι η μικρή γη. Σε κάποια φάση σε μαθητές που μου έλεγαν κύριε Γερέ πως θα φύγουμε από την Κύπρο, τους έκανα το εξής τεστ, τους λέω έχετε δίκιο, είναι χάλια. Εντάξει, να φύγετε, να πάτε αλλού. Δεν είχα απαγωτό, αλλά τέλος πάντων.
Και λέω, αλλά πριν φύγετε, θα κάνουμε το εξής. Θα κόψουμε τη Μεσόγειο στα δύο, έτσι. Εδώ είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέω, έχουμε δικαίωμα να τη μετακινήσουμε την Κύπρο. Και λέω, τι προτιμάτε, να είναι από πάνω ή από κάτω. Κύριε, από πάνω. Εντάξει, λέω, θα είναι από πάνω. Τώρα του λέω, θα το κόψουμε έτσι τώρα. Στην ουσία κάνουμε ένα σταυρό. Πάνω στη Μεσόγειο, καλά πάει. Άρα κάνω εδώ. Και λέω, θέλετε από εδώ ή από εδώ. Α, λέω, πριν σας πω να απαντήσετε, από εδώ έχει ενέργεια. Λέει, κύριε, από εδώ. Λέω, κοιτάξτε, άμα είμαστε από πάνω και δεξιά, είμαστε εκεί που είμαστε. Άρα μετά τι κάνω, το λέω λίγο πιο εξελιγμένα, λέω, θα πάρουμε το νησί και θα το μετακινήσουμε, έτσι. Σε αυτήν εδώ την περιοχή μόνο. Και θα κοιτάξουμε ποιο είναι το μέγεθος της ΑΟΣ που έχει. Μετά κατάλαβαν το παιδιά, λένε, δεν το αφήνετε εκεί που είναι. Και λέω, άμα το αφήσω εκεί που είναι, εσείς που θα πάτε. Άρα, η ιδέα ποια είναι, είναι ότι άμα δεν ξέρεις πώς είσαι, γιατί να αγαπάς αυτό που έχεις. Ένας καλός τρόπος στη στρατηγική είναι ότι άμα δεν ξέρετε την αξία σας, κοιτάξτε αν ο εχθρός σας κοιτάζει. Ναι. Πριν μερικά χρόνια σε μια συζήτηση με κάποιον μου είπε ότι την Τουρκία δεν προσέχουν οι Αμερικάνοι διότι έχει δεσπόζουσα αυτές. Ναι. Εντάξει. Πάνω σε... Αν κοιτάξουμε την Ελλάδα, έχει πιο δεσπόζουσα θέση. Ξέρεις, το δεσπόζουσα θέση εξαρτάται από τα κολλητήρια που έχεις γύρω. Τώρα πώς συμπεριφέρεσαι. Όχι πώς συμπεριφέρεσαι. Από τα κολλητήρια που έχεις γύρω. Όταν έχεις έναν που είναι μαντράχολος και έχει δίπλα του μόνο τσιράκια, είναι ο βασιλιάς. Ωραία, εμείς εδώ ακούμε πράγματα που αφορούν την Τουρκία και μας θέλουν να πούμε ότι το νέο Οθωμανικό δόγμα αφορά μηδενικές τριβές με τους γείτονες. Ξέρετε, υπάρχει μόνο ένας τρόπος να έχετε μηδενικές τριβές με τους γείτονες. Όχι, να είναι σωματωμένο σε σένα. Ωραία, άρα πάνω κάτω σας λέει το νεοοθωμανικό δόγμα ότι όταν ήταν οθωμανικό δεν είχε τριβές. Αλλά αυτό που είπατε δεν είναι σε αυτό που είπατε πρόβλημα στον πολιτισμό. Όχι. Όχι, είπατε για τα πολιτήρια. Ναι. Εγώ λέω ότι η Ελλάδα σαν θέση, ναι, εάν μπορούσε να προβλέψει και να δει μελλοντικά τι θέση έχει, να κοιτάξει. Να κοιτάξει στο μέλλον για να δει ποια είναι η θέση μου σήμερα και ποια όχι, 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 όχι. Γιατί ο ελληνισμός δεν είναι του επεκτατισμού. Θα ήταν εδώ που είναι τώρα. Όχι, όχι, όχι. Καμία σχέση. Ο ελληνισμός δεν είναι του επεκτατισμού. Όταν κοιτάζουμε τα κολλητήρια και όταν θέλουμε μηδενικές τριβές είναι επειδή θέλουμε να επεκταθούμε. Ο ελληνισμός, αν ήθελε να επεκταθεί, θα το είχε κάνει εδώ και αιώνες. Μιλάμε όμως για τα Βαλκάνια. Τα Βαλκάνια είναι μια χαρά εκεί που είναι και εμείς είμαστε μια χαρά που είμαστε από την πλευρά που είναι η θάλασσα στα Βαλκάνια. Άρα τα Βαλκάνια δεν μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Ενδιαφέρουν άλλους όμως. Όχι. Δίπλα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτή εδώ η γωνία. Αυτό εδώ είναι πολύ μεγάλο, ούτως ή άλλως δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει ως μεγάλη γωνία. Λοιπόν, το που έχει μεγάλη σημασία και στο σκάκι είναι οι γωνίες. Αυτή η γωνία είναι πολύ σημαντική. Άρα εδώ είναι τα μεγάλα κατεχόμενα, εδώ έχουμε τα μικρά κατεχόμενα. Και εδώ έχουμε όλη αυτή την γωνία που έρχεται να πατήσει πάνω σε αυτό το σύστημα. Άρα, επανέρχομαι. Αν ξέρουμε τώρα ότι μέσα στο χώρο, αν θέλετε την ενεργοθάλασσα, ας την ονομάσουμε έτσι να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, μπορούμε να βρούμε πηγές υδρογων ανθράκων, άρα να είσαστε ενημερωμένοι, έως το 1999, πάνω κάτω όλοι θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Όχι μόνο οι δικοί μας εδώ και εδώ, αλλά όλοι. Είναι μόνο από το 99 και μετά που αρχίζουν να λένε πως υπάρχει κάτι. Τώρα είναι αστείο, μπορεί να το κάνει και ο Μάριος σε κάποια φάση, αν μας θα δείξει ένα χάρτη γεωλογικό, θα δείτε ότι είναι αναμενόμενο να υπάρχει κάτι εδώ, γιατί εδώ οι τεκτονικές πλάκες έρχονται σε σύγκριση. Άρα, την ώρα που θα το κάνει, χωρίς να το κοιτάζω,
θα δείτε ότι ενώ το κοιτάζουμε έτσι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η Μεσόγειος μόνο κλειστή θάλασσα δεν είναι. Δεύτερον, ότι έχει τρία ανοίγματα, ότι εμείς παίζουμε πάνω σε δύο ανοίγματα, η Ελλάδα πιο πολύ σε σχέση με την Κωνσταντινούπολη και η Κύπρος πιο πολύ σε σχέση με το Σουέζ. Βέβαια, αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι στα τρία ανοίγματα βρίσκονται οι άλλοι, οι οποίοι, όπως ξέρετε, είναι δίπλα από τα τρία, ως χώρο. Δεν είναι, αλλιώς δεν εξηγείται. Αλλά τι μπορώ να σας πω. Μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχουν στρατηγικές που καταλαβαίνουν ότι έχει μεγάλη σημασία. Γι' αυτό σας έλεγα προηγουμένως, άμα δεν ξέρετε τίποτα για την αξία σας, κοιτάξτε πώς σας βλέπει ο εχθρός. Αν σας λιγουρεύετε, ναι, δηλαδή, βγαίνετε από ένα ζαχαροπλαστείο και πάτε να φάτε το γλυκό σας και λέτε πω πω είναι παχυτικό και τέτοια, και μετά οι άνθρωποι που το κοιτάζουν, το κοιτάζουν με έναν τρόπο πολύ παράξενο. Εγώ λέω κλείστε το κουτί πρώτα και φάτε το στο σπίτι. Εντάξει. Γιατί άμα βρεθείτε με κανέναν σαν τον Κυριάκο που είναι έτσι δυνατός, μπορεί να σας πει τι γεύση έχει το γλυκό σου. Ωραία. Λέω λοιπόν ότι ο ελληνισμός έχει αυτή την ιδιότητα, είναι ένας από τους σπάνιους πολιτισμούς που έφτιαξε και δημιούργησε τον πολιτισμό του πάνω στη θάλασσα. Που είναι απίστευτο, άμα το σκεφτούμε, να καταλάβετε ότι τώρα οι Έλληνες, τώρα λέω οι Έλληνες με την έννοια, οι Ελλαδίτες και οι Κύπροι, πόσο ξεπεσμένοι είναι όταν το μόνο πρόβλημά τους είναι το σπίτι. Ενώ όλος ο ελληνισμός βασίζεται στην ιδέα ότι τα σπίτια μας είναι τα καράβια μας. Τεράστιο θέμα, και αν νομίζετε ότι είναι τυχαίο που έχουμε τον πρώτο εμπορικό στόλο στην Ελλάδα. Άρα, αυτό που ήθελα να σας δείξω προηγουμένως, ευχαριστώ που βρέθηκε αυθόρμητα αυτός ο χάρτης, χάρη στον Ηλία Κολοφάγο και βέβαια χάρη στους μαθητές. Εδώ βλέπετε τρεις περιοχές στον κόσμο όπου οι τεκτονικές πλάκες συγκλίνουν. Εδώ έχει πολύ φυσικό αέριο και πετρέλαιο, εδώ έχει πολύ φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Δεν κάνετε καμία ερώτηση, δεν είναι. Σας άρεσε το γλυκό τώρα. Εδώ είναι ακριβώς το ίδιο. Ωραία. Έχουμε ένα άλλο για να καταλάβετε σε ποιο χαμηλό βαθμό είμαστε. Είναι μερικοί που λένε, προσέξτε, προσέξτε, γιατί άμα γίνουν πράγματα με ιδιοτρήσεις, είναι περιοχές που είναι σεισμικές και δεν πρέπει και πρέπει να προσέχουμε. Όλο αυτό, ξέρετε, ένα κατεβατό. Και λέτε, άρα παιδιά, οι άλλες ιδιοτρήσεις πού γίνονται. Σε σεισμικές περιοχές, γιατί μόνο οι σεισμικές περιοχές κάνουν αυτό με τις πλάκες. Γιατί πρέπει να υπάρχει μια πλάκα που να συγκλίνει. Άρα όταν κάνει πλάκα που συγκλίνει, βέβαια τρίβεται. Όταν τρίβεται κάνει σεισμούς, όταν τρίβεται πολύ καλά, σας κάνει πτυχές. Στις πτυχές είναι υδρογονά. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ενημερωμένοι είναι αυτοί που κοιτάζουν τέτοια πράγματα. Δεν το ξέραμε τώρα, τόσα χρόνια αυτό όμως. Πώς? Δεν το ξέραμε αυτό. Αυτό το ξέραμε εδώ και εκατομμύρια χρόνια, γιατί όπως καταλαβαίνεις δεν εμφανίστηκε τώρα ξαφνικά το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι το εξής. Να θυμάσαι ότι μέχρι το 1982 δεν βλέπεις κάτω από 200 μέτρα μέσα στη θάλασσα. Ναι, δεν τώρα βλέπεις. Όχι μόνο βλέπεις τώρα. Βλέπουμε 3.000 μέτρα βάθος. Όχι μόνο αυτό. Στην πραγματικότητα όπως το βλέπετε τώρα, είμαστε στα 1.700 μέτρα σε βάθος και θα τρεπίσουμε στα 7.500 μέτρα. Στον πόλο του Μεξικού θα φτάσουμε 9.500. Ναι, ακριβώς. Θα τρεπίσουμε σχεδόν όλο το φλοιό που πάει μέχρι 10.500 χιλιόμετρα κατά τη θάλασσα. Πριν φτάσουμε στο Μανδύα. Δεν θα πάει Μανδύα γιατί είναι πικρό. Ναι, ναι, το ξέρω όλα αυτά. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Πόσες φορές έχετε ακούσει ότι όλα αυτά είναι πολύ βαθιά και δεν πρόκειται να πάμε πουθενά? Ειδικά τώρα που πηγαίνουμε. Λέμε, εντάξει, τότε αφού πηγαίνει. Απλά είναι θέμα τεχνολογίας, δηλαδή. Λέτε. Όχι. Δεν είναι θέμα τεχνολογίας. Η τεχνολογία ακολουθεί την αναζήτηση. Άμα δεν αναζητάς, δεν φτιάχνει τεχνολογία. Εντάξει.
Άρα, όταν θες να φτιάξεις μόνο καλύβες, τα εργαλεία που χρειάζεσαι δεν είναι αυτά που χρειάζεσαι για να φτιάξεις ουρανοξύστες. Άρα, άμα φτιάχναμε τις καλύβες με τα εργαλεία που έχουν οι ουρανοξύστες, θα το ξέραμε. Στην πραγματικότητα, σε κάποια φάση, όταν θέλετε να κάνετε κάθετα χωριά, θέλει άλλα εργαλεία. Άρα, ο ελληνισμός βασίζεται σε δύο ιδέες που είναι λίγο παράξενες όταν τις θέτουμε έτσι. Είναι ότι η θάλασσα είναι οριζόντιο βουνό και το βουνό είναι κάθετη θάλασσα. Άρα, άμα πάρετε ας πούμε τα μετέωρα, θα καταλάβετε σαν σχήμα, όλη η ιδέα είναι ότι καρφώθηκαν εκεί πάνω γιατί είναι δύσκολο να πας. Ωραία, τώρα άμα δεν έχεις ύψος, κατεβάσεις και βάζεις τεράστια θάλασσα. Αυτή είναι. Και αυτόν τον λόγο οι Πέρσες μαστίγωναν τη θάλασσα. Και ξέρετε ακριβώς τι τους έκανε η θάλασσα. Άρα, η ιδέα είναι ότι έχουμε μία δομή θεμελιακή που βασίζεται στο θαλασσινό στοιχείο, βασίζεται στα νησιά, στο νησιωτικό χώρο, ο οποίος είναι και μέσα στη θάλασσα, και ξαφνικά μας εμφανίζεται από όλο το πλαίσιο παγκόσμιο γίγνεσθε την έννοια της θάλασσας μέσω του δικαίου. Και εδώ ξαφνικά τα κράτη, παράκτια, ανακαλύπτουν ότι συμφωνούν πάνω κάτω να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα έως τα 200 ναυτικά μίλια. Τεράστιο θέμα, υπενθυμίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε μπλοκάρει στα 6. Εντάξει. Άρα, άμα βρείτε τεράστια κοιτάσματα στα 6, να με τηλεφωνήσετε, γιατί ούτε στα 12 είναι, για να καταλάβετε στο μπλοκ 1 της Κύπρου που είναι στα 27 ναυτικά μίλια, δεν υπήρχε καν υποψήφια εταιρεία. Ενώ υπήρχαν 33 υποψήφιες εταιρείες και 15 κοινοπραξίες έγιναν, για να πετύχουν τι, για να μπουν στα 12 μπλοκ. Στο μπλοκ 1 που είναι πολύ κοντά, στο μπλοκ 4 που είναι πολύ βαθύ και στο μπλοκ 13 που είναι πολύ μικρό, δεν πήγε κανένας. Πρέπει να το σκεφτείτε ότι άμα πήγαινε ένας, θα έχει πάρει τον μπλοκ. Ωραία, να το πάρεις τι άμα δεν έχεις να κάνεις τίποτα πρόσωπο. Άρα, η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι τώρα, ξαφνικά, εμφανίστηκε η πρώτη συμφωνία το 2003 με την Αίγυπτο, μετά η θέσπιση. Αυτά τα ψυχαλιδικά τι κάνεις, Μάρια? Θες να μου πεις ότι έχεις καιρό να πας στα πιζούλια. Μάρε, ξέρεις ότι κάνεις μια αναζήτηση τώρα που το βάζεις από πάνω. Ωραία. Ναι. Καλή κίνηση. Το απέραντο γαλάζιο. Άρα, η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι όταν προσπαθούμε να δομήσουμε μια σκέψη πάνω στο θέμα της ΑΟΣ, δεν συνειδητοποιούμε ότι σχετίζεται με την απελευθέρωση της Κύπρου. Και βλέπουμε καθαρά οικονομικά. Έχουμε ένα οικονομικό εργαλείο, κάνει αυτό, στο οποίο δεν πιστεύαμε πριν. Το είπατε πολύ σωστά και με τα υπονοούμενά σας και με τις ποντούλες σας. Βέβαια, το φυσικό αέριο ήταν ήδη εδώ. Να σας υπενθυμίσω ότι πριν 10 χρόνια μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει. Ωραία. Άρα, λίγο πριν κάνουμε το άναμα της φλόγας, μας έλεγαν ότι δεν θα καεί τίποτα. Μετά που κάηκε, το βούλωσαν. Έλεγαν ότι άμα κάνουμε γεωτρήσεις, δεν θα υπάρχει τίποτα. Έκαναν, βγήκαν. Τι θα κάνουμε τώρα? Άρα, στην πραγματικότητα, όπως βλέπετε, θέλετε, δεν θέλετε, ο λαός παρέχει δυνατότητες τόσο μεγάλες, που αλλάζουν όλα τα δεδομένα και είναι ένας τεράστιος αυτοκινητόδρομος, αν θέλετε, όπως λέγαμε προηγουμένως, ο οποίος ενεργειακά, με τι σχετίζεται? Σχετίζεται με μια βαριά βιομηχανία. Δίνω παραδείγματα. Ένας σταθμός υγροποίησης χρησιμοποιεί 4.500 άτομα για να φτιάχνει. Και η γεώτρηση, ο αγωγός και ο σταθμός υγροποίησης χρησιμοποιούν 100.000 άτομα ως θέσεις εργασίας. Είμαστε μια χώρα που έχει 60.000 άνεργους. Θέλει να τους βάλουμε 70, τους βάζουμε 70. Θέλει να τους βάζουμε ακόμα περισσότερο, δεν με πειράζει. Ας κάνετε τις εκτιμήσεις και τις χειρότερες που νομίζετε. Το θέμα είναι ότι πολύ απλά
Όταν θα λειτουργήσει αυτό το πλαίσιο, η Κύπρος θα αναγκαστεί να φέρει κόσμο. Προσέξτε, είναι ένα θέμα πάνω στο οποίο δεν σκεφτόμαστε. Ενώ ξέρουμε ότι θα είναι μια προαπέτηση λειτουργίας. Έχει ενδιαφέρον γιατί λέμε πρόσφατα, το είδατε ελπίζω, είδατε, δεν ξέρω αν είδατε τηλεοράσεις ή εικόνες, τώρα είδατε ξαφνικά ένα καράβι που είναι πάνω από 300 μέτρα να μπαίνει στο λιμάνι της Λεμεσού. Και ρωτάω, τι κάνει αυτό το καράβι? Ναι, θέλω να πω, βάζει τις σωλήνες. Οκ, ωραία. Τι γυρεύει αφού εδώ δεν υπάρχει τίποτα? Μπάρκι. Ναι, δηλαδή όταν δεν το πιστεύουμε καθόλου, λέμε τι κάνουν οι άλλοι. Τα μπλοκ που βλέπετε εδώ στα 13 μπλοκ, είχαμε 33 εταιρείες. 33 εταιρείες είναι πολύ απλό να τα σκεφτείτε. Τα έλεγα και σήμερα στο ραδιόφωνο, στο Λίπς, βέβαια τα έλεγα σήμερα, θα τα ακούσετε αύριο. Αλλά σας τα λέω πριν τα ακούσετε, ενώ τα είπα πριν. Είναι σχέση με την ίωση. Λέω, για να έχεις ένα σταθμό, μια πλατφόρμα, πρέπει να την νοικιάσεις 450.000 την ημέρα για φυσικό αέριο. 600.000 την ημέρα για πετρέλαιο. Όταν κάνεις το συμβόλαιο για γιώτρηση, είσαι στους 4 μήνες, σου κοστίζει 70 εκατομμύρια. Η τρίτη. Για να έχεις αξιολόγηση του κοιτάσματος, πρέπει να κάνεις 5 τρίτους. Αυτά τα πληρώνει μόνο η εταιρεία. Εμείς δεν πληρώνουμε τίποτα. Αυτά είναι δικό της πρόβλημα. Ας πούμε ότι δεν βρήκε τίποτα. Φεύγει με το μείον 350 εκατομμύρια. Και ρωτάω, ρε παιδιά, άμα πραγματικά δεν είχαμε τίποτα, θα ερχόταν 33 εταιρείες να ξοδέψουν τουλάχιστον 350 εκατομμύρια ευρώ για τις γεωτρήσεις, σύν τα εκατομμύρια που είναι τα μπόνους υπογραφής, για το οικόπεδο 2, 3 και 9, η Ένικο Γκάζ έδωσε 150 εκατομμύρια ευρώ στην Κύπρο για τον μπόνους υπογραφής και για το οικόπεδο 10 και 11 η Total έδωσε 48 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή η Κύπρος μόνο από αυτά πήρε σχεδόν 200 εκατομμύρια ευρώ, μόνο και μόνο επειδή υπέγραψε το συμβόλαιο. Όχι έγινε καμία μελέτη, τίποτα, δεν έγινε καμία τρύπα. Άρα, μετά όταν θα κάνετε τις πρώτες μελέτες, θα πρέπει να κάνετε την εξόρυξη, μετά θα πρέπει να βάλετε πάλι λεφτά για να κάνετε τον αγωγό, θα πρέπει να βάλετε πάλι λεφτά το θέμα του σταθμού και μετά θα έχετε το κέρδος. Και ρωτάω, ήταν αυτό που είχε ενδιαφέρον σαν παράδειγμα, με τον δημοσιογράφο, ήταν εκτός αντένας, αλλά σας το λέω. Λέει, δηλαδή, θέλω να κερδίσω λεφτά και θέλω να πουλήσω φανέλες. Εντάξει. Άρα, θέλω να πουλήσω φανέλες, θέλω να τις πουλήσω 12 ευρώ και τις αγοράζω εγώ 10. Άρα, άμα αγοράσω 1 εκατομμύριο φανέλες, θα έχω κέρδος 2 εκατομμύρια. Δεν είναι ανάγκη να είσαι παιδιάνη, ούτε φυσικός. Άρα, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να κάνεις μια μικρή επενδυσούλα, όπως θα λέει ο Μάριος, 10 εκατομμύρια. Θα πρέπει λοιπόν να κρατάς τα 10 εκατομμύρια, να τα βάλεις, να μην έχεις κανένα όφελος, να έχεις μπλοκάρει τα 10 εκατομμύρια για να περιμένεις να κερδίσεις όντως τα 2 που θα τα κερδίσεις. Έχετε όμως σκεφτεί ότι απλώς άμα βάζετε τα 10 εκατομμύρια έτσι, σταθερά, τα βάζετε αλλού, θα μπορούσαν να σας δώσουν λεφτά χωρίς να φτιάξετε καν φανέλες. Η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι όταν η επένδυση είναι της τάξης των 10 εκατομμυρίων και το κέρδος είναι 2, πρέπει να είστε πολύ χαζούλης. Γιατί αυτά τα λεφτά είναι μπλοκαρισμένα όσο δεν τα πουλήσεις. Ενώ τι γίνεται? Επάνω κάτω αυτό που γίνεται είναι ότι είναι η τάξη μεγέθους του κέρδους είναι πολύ μεγαλύτερη από την τάξη επένδυσης. Να καταλάβετε αυτό που έλεγα. Νότια της Κρήτης θεωρούμε ότι η τάξη μεγέθους, νότια της Κρήτης, η τάξη μεγέθους της επένδυσης είναι 40 δις. Δηλαδή ο άλλος βάζει 40 δις, τα βάζει, περιμένει, φτάνει στο 0, δεν έχει πια ξοδέψει τίποτα και τώρα αρχίζει να έχει κέρδος. Ρωτάω, ποιος είναι ικανός να βάλει 40 δις και να περιμένει έτσι? Είναι ακριβώς το παράδειγμα που σας έδωσα προηγουμένως.
Όταν λοιπόν βλέπουμε τις εκτιμήσεις, είναι μερικοί που λένε αυτά δεν αξίζουν τόσο όσο λένε. Είναι πολύ απλό, αυτό είναι 100 δις. Και προσέξτε τώρα, έχουμε βρει άλλα δύο κοιτάσματα που το άθροισμα των δύο θα σας κάνει μια άλλη Αφροδίτη, για την οποία βέβαια δεν έχετε ακούσει τίποτα. Βέβαια, αυτό που έχετε ακούσει είναι ότι αυτό που νομίζαμε ότι είναι λιγότερο από ό,τι νομίζαμε, αλλά δεν σας λέω ότι υπάρχουν τα άλλα δύο που είναι το διπλάσιο. Αυτό λοιπόν είναι πάνω από 100 δις και αυτό εδώ είναι 400 δις. Το πιο ακριβό όμως δεν είναι ούτε αυτό ούτε αυτό, είναι αυτό. Ωραία. Άρα, λέω λοιπόν, γιατί δεν κοιτάζουμε τις εκτιμήσεις που γίνονται από τους ειδικούς και πάνω σε αυτό εμείς να χτίσουμε τη δικιά μας στρατηγική στο τι λένε αυτοί για μεταξύ τους, όχι εμάς, μεταξύ τους. Να καταλάβουμε ότι τότε μπορούμε να χτίσουμε θεμέλια. Εδώ αυτό που μπορούμε να δούμε είναι το εξής. Η αλλαγή φάσης που προκαλεί η ΑΟΣ είναι πάρα πολύ απλή, θα σας το πω πιο λαϊκά. 1974, πείτε μου η πρώτη ημερομηνία που είναι διαφορετική, που είναι θετική για μας, μετά το 1974. Θα δείτε ότι είναι όλα ένα τίποτα, ενώ προσέξτε, ψηφίσατε αυτό το τίποτα πολλές φορές σε διάφορους χώρους και δεν έκαναν τίποτα. Η πρώτη μεγάλη αλλαγή γίνεται το 2003 με τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Όλα τα άλλα ήταν διαπραγματεύσεις, διπλωματικές κινήσεις, συζητήσεις, όπως κάνετε εσείς στο καφενείο. Τίποτα άλλο, δηλαδή τίποτα άλλο. Αυτό όμως έγινε επαγγελματικά σε επίπεδο εθνικό. Άρα οι μόνες ημερομηνίες που έχουν κάποια αξία για την Κύπρο είναι μετά το 1974, είναι το 2003, 2004, 2007, 2010 με τη συμφωνία με την ΔΕΗ και μετά αρχίζουμε τα επικοδομητικά, είτε αυτά είναι απλώς συμφωνίες, 2011 έβρεση φυσικού αερίου. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλο ήταν αυτό το impact, είναι ότι το 2012 για πρώτη φορά η Ελλάδα ασχολήθηκε με την ΑΟΣ. Από το 1982 μέχρι το 2012 κανένας δεν μιλούσε για την ΑΟΣ στην Ελλάδα. Ξαφνικά το 2012 στις εκλογές έχουμε 5 κόμματα που έχουν την ΑΟΣ μέσα στο πρόγραμμά τους. Και αυτό να ξέρετε ότι οφείλεται σε εσάς, στην Κύπρο. Δηλαδή, άμα δεν είχαν βρει φυσικό αέριο εδώ, στην Ελλάδα, ακόμα δεν θα μιλούσαμε την ΑΟΣ. Θα αναρωτιόμασταν, δεν είναι καλό, δεν είναι καλό, κτλ. Άρα, η ιδέα λοιπόν είναι ότι τώρα, άμα τα συνδυάσω έτσι, θα δείτε ότι η μία από τις χειρότερες ημερομηνίες που έχουμε το 1974 και οι θετικές ημερομηνίες ασχολούνται, αφορούν όλες το θέμα της ΑΟΣ και οι άλλες αφορούν το θέμα της ένταξης, που πάλι είναι η ίδια ημερομηνία, την είναι το 2004. Άρα έχετε αυτό το πλαίσιο, το οποίο αρχικά ήταν τοπικό, μόνο εδώ, και ξαφνικά το τοπικό που είχε ένα πρόβλημα, άρα πρόσφυγες, έχουμε εδώ πρόσφυγες, είναι και φίλοι μου εδώ, ξέρω ακριβώς, έχουμε εγκλωβισμένους, έχουμε αγνοούμενους, έχουμε κατεχόμενα, έχουμε νεκρή ζώνη και παρόλα αυτά καταφέρνουμε και κάνουμε τρεις συμφωνίες. Μία θέσπιση και είναι τρεις συμφωνίες με εταιρείες μεγάλου μεγέθους στον τομέα των πετρελαϊκών. Ξαφνικά ακούμε ότι η Τουρκία που δεν μας αναγνωρίζει καν ως κράτος λέει θα ήταν καλό ο αγωγός να περάσει από εμάς, γιατί είναι ασφαλέστερο και συντομότερο για να τροφοδοτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τώρα όλες τις λέξεις. Πρώτον, ξαφνικά μιλάει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας υπενθυμίζω ότι όταν η Κύπρος ήταν να πάρει την Προεδρία, η Τουρκία είπε ότι εγώ θα παγώσω τις σχέσεις μου με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρετε τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι μία κίνηση που γίνεται με δύο χέρια. Μπράβο, το καταλάβατε όλοι. Δεύτερον λοιπόν, άρα μιλάμε πρώτα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, μιλάμε εντελώς στοιχεία για φυσικό αέριο και ΑΟΣ. Και ποιος λέει αυτό, αυτός που καταπάτησε το κράτος και ζητάει το δικό μας φυσικό αέριο να περάσει από το δικό του, ενώ δεν υπάρχει πηγή, αφού δεν υπάρχει το κράτος της Κύπρου. Λοιπόν, όταν το ακούτε αυτό το πράγμα, δεν καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά για τον άλλον και ξαφνικά μιλάει για μας με έναν τρόπο ευρωπαϊκό και ενεργειακό, ενώ πριν έλεγε δεν υπάρχει. Και δεν καταλαβαίνει ο μέσος Κύπριος ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση της απελευθέρωσης και ότι αρχίζει από το ενεργειακό και το ευρωπαϊκό. Όταν ήταν ο Κρανιδιώτης και έλεγε η Κύπρος πρέπει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε η Κύπρος που έγινε κυπριακό πρόβλημα θα γίνει ευρωπαϊκό πρόβλημα και σιγά σιγά να ξαναβούμε στο πλαίσιο της Κύπρου. Λοιπόν, όταν το έλεγε, θυμάστε τι το έλεγα, ο Πελός έγινε. Τώρα τα μικρά παιδιά, εσύ γεννήθηκες πότε? 3-5. Ευρωπαίος πολίτης. Αυτή η μικρή, μητσιά, δεν ξέρει καν τι είναι να είσαι Κύπριος χωρίς να είσαι Ευρωπαίος. Πώς από τότε που γίνεται ταυτόματα. Αυτή είναι. Άρα, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό είναι η οντότητά της. Δεν είναι μια λεπτομέρεια. Δεν είναι μια ειδικότητα που επέκτησε. Ενώ εμείς που είμαστε πιο μεγάλοι, ξέραμε το πριν, είδαμε και λίγο το μετά και τα λοιπά. Άρα, δύο στοιχεία. Αυτό, το ευρωπαϊκό και το ενεργειακό, και όλα αυτά γίνονται μέσω της Άρτας. 14 Μαρτίου 2013, ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο, πρέπει να προωθήσουμε τις χώρες που έχουν αυτόχθονες πηγές ενέργειας που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ποιες περιοχές, στη Μαύρη Θάλασσα, άρα τι, Ρουμανία, Βουλγαρία, 2007, και στη Μεσόγειο, άρα Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία και Μάλτα. Αυτή η ψηφοφορία γίνεται στις 14 Μαρτίου και είναι μια από τις ψηφοφορίες που έχει τους περιφέρειους ψήφους. Δηλαδή δεν το έκαναν, ας πούμε, μόνο οι Κύπροι και οι Έλληνες, είναι τρισκοκούκος. Εντάξει, μιλάμε οι Ευρωκοινοβούλοι. Γιατί στην πραγματικότητα, πάλι ερχόμαστε στο θέμα του αυτοκινητόδρομου, γιατί ένας αυτοκινητόδρομος δεν υπάρχει έτσι μόνος του. Είναι επειδή κάποιος θέλει να πηγαίνει από εδώ, να πηγαίνει εκεί. Γι' αυτό φτιάχνουμε ένα πράγμα. Το πρόβλημα είναι η ασφάλεια και η κατανάλωση. Η ασφάλεια, η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης είναι τόσο σημαντική, διότι είναι ένας τεράστιος καταναλωτής που παράγει πολύ έργο βέβαια με αυτή την κατανάλωση. Δηλαδή μην νομίζετε ότι είναι απλώς ότι ξοδεύουμε ενέργεια. Αυτό είναι καλό, πρέπει να κάνουμε οικονομίες, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι παράγουμε. Αν θέλετε να μην παράγετε τίποτα και να μην ξοδεύετε ενέργεια, είναι πολύ απλό, είστε νεκρός. Αυτό μια χαρά. Εντάξει. Και γίνεστε και λίγο. Άρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς λειτουργεί, είναι πολύ απλό. Το 2020 η Γερμανία δεν θέλει πια πυρηνικούς αντιδρασίες. Τους 11 τους κλείνει. Και λέει, εγώ ποντάρω στην πράσινη ενέργεια, φυσικό αέριο. Η Ελλάδα, ας πούμε, έχει έως το 2020 συμβόλαιο με την Αλγερία και άμα έχει φυσικό αέριο από πριν, θα αλλάξει το συμβόλαιο, ενώ τα συμβόλαια αυτά είναι πολύ σκληρά και έχουν μεγάλη διάρκεια και είναι ένα θέμα αποκλειστικότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να έχει πολλή εξάρτηση από όλο το θέμα της Ρωσίας, Αζερβαϊτζάν κτλ. Άρα προωθεί όπου βρίσκει, και σας υπενθυμίζω ότι άμα βάλετε όλες τις ΑΟΣ από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε τη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο. Άρα, προωθεί το τι γίνεται ενδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τότε μπορεί να καταλάβετε γιατί ξαφνικά εμείς βάλαμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα την Κύπρο, τη Μάλτα και πιο πρόσφατα την Κροατία. Ενώ, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά,
πολλοί από εσάς μπορούν να θεωρούν ότι πώς και έτσι ασχοληθήκαν με εμάς, αφού είναι ένα τίποτα, ας πούμε, η Μάρτα. Η Μάρτα έχει μια ως που είναι 170 φορές το μέγεθός της. Σε μια περιοχή που δεν έχει καθόλου ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε. Ωραία. Η Κροατία όταν μπήκε το 2013, μετά από ένα μήνα είπε ότι ανακοινώνω γεωτρήσεις. Το ξέρετε ότι η Κροατία έβαλε οικόπεδα. Ήδη. Δεν ξέρω. Πάνω από 30. Τα οποία εντελώς στοιχεία βέβαια είναι σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αφού από το 2013 και μετά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθώ λοιπόν να σας πω ότι έχετε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πλατφόρμα η οποία θέλει ενέργεια για να παράγει. Ωραία, εμείς είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανήκουμε στις αναπτυγμένες χώρες και είμαστε παρεμπιπτόντως και ένα ενδιάμεσο που είναι, είμαστε και Ευρωπαϊκοί και Μεσογειακοί. Είναι μερικοί που μπερδεύουν μερικά πράγματα και λένε ότι εμείς είμαστε, ξέρετε, το πρόβλημα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, είμαστε πιο Ανατολίτες από τους Δυτικούς και πιο Δυτικούς από τους Ανατολίτες. Τέλος πάντων, διάφορες φούσκες. Αν είμαστε Ανατολίτες, θα το ξέραμε, παιδιά, θα μιλήσουμε άλλη γλώσσα. Δηλαδή, αν πραγματικά είμαστε Ανατολίτες, πρέπει να είσαι πολύ μεγάλος κόπανος για να συνεχίζεις να μιλάς την ελληνικά. Υπάρχουν άλλες γλώσσες που σε διευκολύνουν. Έτσι. Το να είσαι ένας από σε όλο τον κόσμο που να μιλάει μία γλώσσα και να συνεχίζει να κάνεις αυτό το πράγμα επειδή είσαι Ανατολίτης. Ωραία. Το άλλο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι εμείς σχετιζόμαστε, ειδικά στην Κύπρο, με τους Άγιους Τόπους. Η Κύπρος είναι Αγίων νησί. Κοιτάξτε λίγο την Εκκλησία, κοιτάξτε λίγο τα δεδομένα σας από τον τομέα και κοιτάξτε πόσοι Άγιοι ήταν στην Κύπρο. Θα πείτε, καλά ρε παιδιά, είχαν έρθει όλοι εδώ. Ναι. Ναι. Δηλαδή, ή ήρθαν πριν, ή ήρθαν μετά, πάνω ήταν εδώ. Άρα, άμα κοιτάξετε τους Άγιους Τόπους, την Κύπρο, τη Ρόδο, την Κρήτη, τη Μάλτα, εντελώς τυχαία βέβαια, θα δείτε έναν στρατηγικό οριζόντιο άξονα, διαχρονικό, εδώ και αιώνας. Και έχουμε λοιπόν ανθρώπους που συνεχίζουν να λένε πώς πρέπει να πάμε από πάνω. Πώς μπορούμε να πάμε από κάτω. Μα δεν κατάλαβα. Δεν είδατε ότι η Μεσόγειος είναι οριζόντια. Δηλαδή πόσο έξυπνος πρέπει να είσαι για να το δεις αυτό. Ωραία. Ξαφνικά λοιπόν, τι γίνεται. Σας το δείχνω για εσάς. Όταν θα μου βάλουν τη Μεσόγειο έτσι αυτόνομα. Μαθητές είναι και μην νομίζετε ότι ο Θωμάς ήταν ο χειρότερος. Όταν βάζετε λοιπόν έτσι το οριζόντιο και βλέπετε αυτά τα σταθερά σημεία, έχει ενδιαφέρον γιατί αυτοί που πόνταραν και σε αυτά τα σταθερά σημεία πόνταραν σε νησιά. Τα νησιά είναι μεσοθάλασσες. Τα προβλήματα λοιπόν ήταν στους Άγιους Τόπους, αλλά δεν ήταν νησί, ήταν στην άκρη. Μόλις είχαν προβλήματα, όπου πήγαν στην Κύπρο. Είχαν προβλήματα, πήγαν τρέπον. Τώρα κάνουμε το ανάποδο. Αν κοιτάξετε λοιπόν πού είναι η περιοχή με τους υδρογονάβγες, θα δείτε ότι όλο αυτό συνδέεται και έχει σχέση με την έννοια τους του αυτοκινητόδρομου. Είναι στην Ανατολική Μεσόγειο τα κοιτάσματα και είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα οι αποδέκτες. Εμείς πού είμαστε? Εντελώς τυχαία, εδώ και αιώνες είμαστε, με το χαρί του Γιώργου φίλους μου, είμαστε όχι σε αυτή την δεσπόζουσα θέση, αλλά σε αυτήν την θέση όπου γίνεται ένας κρίκος. Συνδέονται τα πράγματα φυσιολογικά. Εδώ λοιπόν έχετε τις ΑΟΣ. Αυτά που είναι μεγαλάζιο είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά που δεν είναι μεγαλάζιο είναι της μη Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εδώ μπορεί να είναι Αφρικανική, Ασιατική και εδώ Ευρωπαϊκή. Άρα αυτό που βλέπετε αμέσως είναι ότι εντελώς τυχαία όλα τα νησιά που είναι στη Μεσόγειο είναι ευρωπαϊκά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για ποιο λόγο, για έναν πολύ απλό λόγο, είναι ότι η Ευρώπη, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξαναγίνεται Ευρώπη. Δηλαδή η Ευρώπη είχε μια διάσπαση του τύπου αυτό και αυτό, αυτό ήταν πολύ φουσκωτό, μετά ξεφούσκωσε το ένα, μετά έσπασε το άλλο, μετά το ξαναφτιάξαμε και μετά την ώρα που ο καθένας λέει ότι εντάξει πόσο θα κρατήσει, είναι πολύ απλό, κρατάει το 1957. Άρα θέλω και Μαυροβούνιο. Θέλω να σας πω το εξής. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν τον ονομάζουμε πρώτο, τον ονομάζουμε τελευταίο και μετά τον ονομάζουμε και τον τελευταίο τον τελευταίο. Τόσο τελευταίος που ήρθε ο δεύτερος. Όταν ήρθε ο δεύτερος, τον πρώτο τον ονομάσαμε πρώτο. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε υψηλή στρατηγική πόσο είχαμε προβλέψει να έρθει ο δεύτερος. Από τον δεύτερο και μετά συνεχώς περιμένουμε τον τρίτο. Άρα κοιτάξτε τώρα η ημερομηνία 14-18-39-45. Κάντε 39-18 και κάντε 2014-45. Έχετε ένα θέμα γιατί ούτε αυτό το προβλέψαμε σωστά. Άρα, όταν βλέπετε αυτό το ενιαίο πλαίσιο και για όσους δεν έχουν καταλάβει αν υπάρχει όντως μια σχέση μεταξύ του Αγίων Τόπων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολύ απλό να θυμούνται τη σημαία η οποία αποτελείται από 12 αστέρια που είναι οι 12 Απόστολοι. Το γαλάζιο είναι το χρώμα της Παναγίας. Άμα βάλετε και την ειδική σημαία που έχει το Σταυρό του Χριστού, είμαστε κομπλέ. Αλλά έχουμε ακόμα μερικούς που αναρωτούν, έχουν σχέση αυτοί, είναι όλοι μαζί, δεν είναι όλοι μαζί. Όντως, οι Απόστολοι ήταν ακριβώς ο Χριστός, αλλά τέλος πάντων, μια ομάδα ήταν. Άρα, αυτό το πράγμα υπάρχει. Τα νησιά υπάρχουν, οι συνδετικοί χρήκοι υπάρχουν, η ενέργεια υπάρχει και είναι μερικοί που θέλουν να φύγουν από την Κύπρο. Τώρα. Άρα, τι γίνεται. Το ενεργειακό είναι τόσο σημαντικό που έχει αρχίσει να επηρεάζει το τι γίνεται στα κατεχόμενα, το τι γίνεται βέβαια στην Τουρκία και το πώς βλέπει η Τουρκία όλα αυτά. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Αυτό που σας είπα στην αρχή, όχι μόνο έχουμε ένα παίρνιο μη μηδενικού αθλήματος και όχι μηδενικού αθλήματος, αλλά έχουμε μάλιστα και κυρίαρχη στρατηγική. Δηλαδή, όλες οι κινήσεις και να κάνει η Τουρκία πάνω σε αυτό το θέμα, έχει χάσει η Τουρκία το 1978. Απλώς δεν το λέγαμε, δεν το συνειδητοποιούσαμε. Η Τουρκία δεν ήθελε καν να υπάρχει το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία δεν υπέγραψε το δίκαιο της θάλασσας από το 1982. Γιατί ξέρει από την αρχή ότι η θάλασσα δεν είναι του τουρκισμού. Και ξέρετε γιατί η θάλασσα το βλέπετε. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα με όσα λέτε. Απλώς να πω ότι σαν μέσο θάλασσα, ναι, τη βλέπαμε κατά καιρούς, τουλάχιστον μέσα από τα βιβλία της ιστορίας. Αυτό που θυμούμε δύο-τρεις λέξεις έτσι που μου έχουν εντυπωθεί στο μυαλό είναι το διακομετα... σταθμός εμπορίου. Ναι. Και επίσης, ότι από τα αρχαία, από τα πολύ παλιά χρόνια, ότι ο Χαλκός ήταν τόσο σημαντικός, ούτως ώστε να τον έχουν ανάγκη οι διάφορες γύρω περιοχές και όλος πάντων. Ακόμα και τώρα, τα ευρώ σας είναι με Χαλκό. Ναι. Δηλαδή, συμφωνώ με αυτά όλα όσα είπατε. Απλώς με την πάροδο του χρόνου άλλαξαν αυτά, τέλος πάντων, τα σημαντικά που είχε να προσφέρει τώρα είναι φυσικό αέριο, ας πούμε. Ναι. Εκείνο που φόβιζε, νομίζω, πάντα τους Κύπριους και μπορεί να τους έκανε να βλέπουν την Κύπρο ως νησί και όχι ως μεσοθάλασσα, ήταν ο πληθυσμός ίσως, σε σχέση τουλάχιστον με τους εχθρούς της και με την Τουρκία. Ναι. Και το κομμάτι του σημασίας που δίνεται στο στρατό από μέρος της Τουρκίας, τέλος πάντων. Αυτό το θέμα, ακόμη και σήμερα, αισθάνομαι ότι τους απασχολεί πάρα πολύ. Θα σας απαντήσω πολύ απλά, γιατί έκανα και μια διαίρεση στην πολεμική αεροπορία και στην Ελλάδα. Που έκανε συνεχώς τα παιδιά. Ναι, αλλά οι Τούρκοι έχουν περισσότερα σκάφη. Λέω, κοιτάξτε, επειδή είναι και πρίξη με αυτό το θέμα, εγώ προτιμώ τους Έλληνες πιλότους από τα τουρκικά αεροσκάφη. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι το εξής. Ο Ελληνισμός κατάφερε να νικήσει την Περσία.
η Περσία δεν είναι ένας μικρός εχθρός. Είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Όταν μιλάμε για αυτό που ονομάζουμε τους αθάνατους, οι αθάνατοι στην Περσία ήταν ότι πεθαίνει ο ένας είτε το άλλος. Πεθαίνει ο άλλος. Δεν τους ενδιαφέρει. Είτε είναι τόσο μεγάλη μάζα. Ξέρετε γιατί νικήσαμε? Γιατί για μας κάθε μονάδα είναι σημαντική. Γιατί είμαστε τρεις κοκκούκους. Άρα εμείς είμαστε έτοιμοι να θυσιαστούμε για κάποιον επειδή δεν έχουμε άλλο. Οι άλλοι έχουν τόσους πολλούς που είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τα πάντα. Όταν βλέπετε λοιπόν το μέγεθος του τουρκικού στρατού και πόσο μη αποτελεσματικός είναι με όλες τις χώρες που είναι γύρω του, καταλαβαίνετε ότι η μπάζα δεν έχει μεγάλη αξία αν δεν υπάρχει μια σοβαρή στρατηγική. Συνήθως λέμε ότι, ότι η Κύπρος και η Ελλάδα δεν έχουν καμία στρατηγική. Παιδιά, να ξέρετε ότι καλύτερα να μην έχουμε μια στρατηγική για να μην ξέρουμε ούτε εμείς που πάμε, ούτε οι άλλοι που πάμε. Αλλά το να έχεις μια στρατηγική που να είναι τόσο μη αποτελεσματική, άστο. Άρα αυτό που βλέπω είναι το εξής. Θα σας πω κάτι πολύ απλό. Κοιτάξτε την αυμαχία της ΝΑΦΠΑΧ. Ωραία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία έφερε τα βούτυρα στη θάλασσα. Από τότε δεν συνήλθε. Θέμα της θάλασσας. Ξέρετε γιατί? Το θέμα της θάλασσας θέλει μεγάλη νοήμωση. Πάνω στην ξηρά και κόπανος να είσαι, δεν βυθίζεσαι. Εντάξει, δηλαδή μπορείς να πέσεις, σηκώνεσαι. Στη θάλασσα και έξυπνος να είσαι, μπορείς να πεθάνεις. Θέλει μεγάλη νοημοσύνη η θάλασσα, γιατί είναι ένα ασταθές δυναμικό πλαίσιο που αλλάζει συνεχώς. Άρα, ο μεγάλος καπετάνιος είναι αυτός που είναι ικανός να πει, παιδιά, σήμερα δεν βγαίνουμε. Ο άλλος θα βγει όποτε θέλει. Εντάξει, δεν πειράζει, θα πεθάνει. Και λέω λοιπόν, έχουμε, μιλάμε συνεχώς για την Τουρκία. Ελπίζω να είδατε τον χάρτη όταν αλλάζαμε. Το είδατε το μέγεθος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ωραία. Δεν είναι γελίο που μας φοβίζει η Τουρκία? Σας υπενθυμίζω ότι είχαμε φτάσει μέχρι Ισπανία, είχαμε φτάσει μέχρι Βιέννη. Και εμείς το κόλλημά μας είναι η Τουρκία που είναι ένα απομεινάδι. Στην πραγματικότητα τα μεγέθη της Τουρκίας δεν είναι τα μεγέθη της Περσίας. Άρα να μην μπερδευόμαστε. Ο εχθρός είναι άξιος και αξιόλογος όταν πραγματικά είναι ικανός να φέρει μια αντιπαράθεση. Στην πραγματικότητα το ξέρετε πολύ καλά και ειδικά για την Κύπρο ποια ήταν μια αντιπαράθεση. Θέλω να σας αξιολογήσω την εισβολή. Η εισβολή στις στρατιωτικές χώρες στο εξωτερικό, ξέρετε πώς βαθμολογείται. Άρα, η βαθμολογία είναι η επίθεση παίρνει 0. 0 στα 5. Και η άμυνα παίρνει μείον 1. Καταλαβαίνετε αυτό? Λοιπόν, πάρτε άλλες μάχες. Και μην νομίζετε ότι σας το λέω αυτό λέγοντας ότι η μάχη της Κρήτης. Πολύ συχνά οι άνθρωποι μιλάνε πολύ για τη μάχη της Κρήτης. Η μάχη της Κρήτης, παιδιά, είναι πολύ απλό. Η Ελλάδα έχασε. Εντάξει, μην. Δηλαδή, όταν ξαφνικά έρχεται όλο αυτό το γερμανικό ναζιστικό, εντάξει, τα μεγέθη ήταν άλλα. Η Ελλάδα δεν έχασε με τους Ιταλούς και το θέμα της Αλβανίας, αλλά για τη μάχη της Κρήτης γίνεται αξιολόγηση. Όταν λοιπόν όλοι μιλάμε, μάχη της Κρήτης το λέμε, έτσι γίνεται. Ωραία, ρωτάω. Η εισβολή λέγεται πόλεμος ή δεν λέγεται? Τι να πω, λέγεται ας πούμε η μάχη της Κύπρου, λέγεται ο πόλεμος της Κύπρου, λέγεται ο κυπριακο-τουρκικός... Δεν ήταν πόλεμος, εισβολή ήταν. Πάντοτε μ' αρέσει αυτό το πράγμα όταν λένε οι άνθρωποι δεν ήταν πόλεμος, ήταν εισβολή. Ωραία, θα το κάνουμε αλλιώς λοιπόν. Όταν το ναζιστικό καθεστώς μπαίνει στην Γαλλία, τι ήταν? Το λεγόμενο Blitzkrieg. Τι ήταν? Πόλεμος. Πόλεμος. Οι Γάλλοι λένε ότι είναι εισβολή. Ραζαγάπη. Μερικές φορές δεν μας αρέσει να λέμε τη λέξη πόλεμος. Γιατί στο τέλος υπάρχουν δύο λέξεις. Αν είναι ο εισβολή, δεν μπορείς να πεις ούτε κέρδισες ούτε έχασες. Ο πόλεμος στην Αλγερία, μεταξύ Αλγερίας και Γαλλίας, λέγεται ο πόλεμος χωρίς όνομα. Γιατί η Αλγερία... Ναι,
πας στην Κύπρο ήταν με τα χέρια πίσω από τους καλαμαράδες. Θα τα αφήσουμε εκεί. Κοίτα, καλαμαράδες ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχουν άλλες δύο συλλαβές μπροστά. Όχι, δεν το σκώ. Άρα, άσε αυτά. Εγώ σου λέω πολύ απλά. Αφού μου να στο πέντε μίλια ξέρω. Λοιπόν, ξαναλέω. Η Αλγερία ήταν πιο γαλλική από την Κορσική. Λέτε αυτό. Θεσμικά, δηλαδή περιφέρεια, περιφερειά και όλα αυτά. Δεν μπορούσαν να το χωνέψουν αυτό που γίνεται και δεν το ονόμασαν ακριβώς έτσι. Προσπαθούσαν ο ένας να λέει ότι είναι το πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα. Μετά το 45. Είναι μερικοί που το λένε έτσι, αλλά το λένε αλλιώς. Δεν μπορούν να συμφωνήσουν καν στη λέξη. Δηλαδή τα δεδομένα τα ξέρουμε, συμφωνούν όλοι στα δεδομένα. Αλλά πώς ονομάζουμε αυτό το πράγμα, δεν συμφωνούν. Και είμαστε το 2014. Εδώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Είναι ότι έχουμε κολλήσει σε αυτό το θέμα με το λεξιλόγιο και τελικά δεν το αναλύουμε. Γιατί πρόσεξε να το πω τώρα. Για εσάς μια αγάπη. Δεν είναι πόλεμος, αλλά ο υπηκισμός είναι έγκλημα πολέμου. Μα πώς μπορεί να είναι έγκλημα πολέμου εφόσον δεν είναι πόλεμος. Άρα, είναι ότι στο τέλος πρέπει να το αποδεχτούμε και να δούμε. Ρε παιδιά, πες ότι δεν παίζαμε εμείς και παίζει κάποιος άλλος και κοιτάζαμε τα δεδομένα. Πώς θα το ονομάζαμε αυτό? Κολοκύθι, καρότο, σέλινο ή πόλεμο? Μόνο κολοκύθι. Άρα, για να είμαστε σοβαροί είναι το ίδιο. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, η ήττα της Τουρκίας το 1978 δεν αναλύεται ως ήττα, ενώ ήταν πολύ σημαντική σε σχέση με το δίκαιο της Άκρης. Ότι δεν υπογράφει από τότε το δίκαιο της θάλασσας είναι τεράστιο θέμα. Ότι εμείς που έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα, που είμαστε ένα τίποτα, ένα νησί και τέτοια, ότι κάνουμε τρεις συμφωνίες και χρησιμοποιούμε μάλιστα την έννοια της μέσης γραμμής τρεις φορές. Μέσα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου δεν υπήρχε καμία άλλη συμφωνία, και τώρα υπάρχουν όλα αυτά τα κοιτάσματα, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι μια ενεργοποίηση μιας κυρίαρχης στρατηγικής. Η έννοια της κυρίαρχης στρατηγικής είναι μια στρατηγική η οποία φέρνει αποτελέσματα όποια και να είναι εκείνη του άλλου. Και τι γίνεται τώρα. Όταν ας πούμε έρχονται, τώρα ελπίζω να τα είδατε αυτά, θα έρθουν άλλες δύο εταιρείες, ξένες μεγάλες, οι οποίες θα εγκαταστατηθούν εδώ, στην Κύπρο, για παροχή υπηρεσιών που πάλι αφορούν το θέμα των υδρογονανθράκων. Δεν είπα ότι δεν είναι. Λέω λοιπόν, αυτό συνειδητοποιούμε τι θέλει να πει. Και ρωτάω, είναι λογικό, είναι φυσιολογικό να έρχονται σε ένα νησί που έχει κατεχόμενα, που δεν έχει λύση. Μα είναι πολύ λογικό γιατί τι. Όπως βλέπουμε το στρατηγικό υπόβαθρο, αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτό το νησί είναι μια κεντρική πλατφόρμα για τα ενεργειακά θέματα, η οποία θα αλλάξει τα δεδομένα της περιοχής. Άρα πού θα εγκατασταθώ? Εδώ. Δεν είναι αστείο. Εγώ θέλω να το δω αυτό. Θέλω να δω Κύπριους, που ήταν έτοιμοι να φύγουν στο εξωτερικό, να δουλεύουν σε αυτές τις εταιρείες. Να δουλεύουν. Θα γελάσουν. Γιατί θα πω, καλά ρε παιδιά, έπρεπε να έρθουν εδώ, να καταλάβουν ότι έχει αξία η Κύπρος. Ξαφνικά θα έχετε ακόμα και ανθρώπους, ακόμα πιο κόπανους, θα σας πούν, είναι μεγάλο θέμα επιχειρηματικότητας να ποντάρετε πάνω σε αυτές τις εταιρείες. Και λέω, ήταν με την καθημερινότητα που μας λέγατε παλιά που τις φέρατε ή με την ΑΟΣ. Γιατί άμα δεν είχε ΑΟΣ, και άμα δεν είχαμε κάνει θέσπιση, και άμα δεν είχαμε κάνει συμφωνίες, θα ερχόταν κάποιος στην περιοχή? Όχι βέβαια, αλλά όταν γινόταν τότε δεν μας έλεγε κανένας κάντο για να έχουμε το 2014, 10 χρόνια μετά, να έχουμε επιχειρήσεις τέτοιου τύπου. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτές οι κινήσεις είναι τεράστια βήματα, άλματα. Το θέμα είναι ότι όταν τα κάνεις δεν καταλαβαίνεις ότι τα κάνεις. Ο άλλος όμως που σε κοιτάζει να χοροπηδάς με αυτές τις ταχύτητες, λες τι γίνεται. Όταν βλέπω λοιπόν ότι η Τουρκία κάνει συμφωνία με τα κατεχόμενα την ΑΟΣ 2/3, 1/3. Δηλαδή, λέει, έχει πολύ, να ξέρετε ότι η Τουρκία έχει πολύ χιούμορ, διαχρονικό χιούμορ. Ας πούμε, όταν θέλει να απελευθερώσει μια περιοχή για λόγους ειρήνης, ονομάζει την επιχείρηση Ατίλα, που είναι το χαρακτηριστικό της ειρήνης. Δηλαδή, όταν λες κάποιον ότι είναι ειρηνιστής, λες ο Ατίλας. Είναι λογικό, το ξέρουμε. Λοιπόν,
Όταν θέλει να κάνει συμφωνία για να βοηθήσει τους Τουρκοκύπριους που είναι τα αδέλφια τους, ενώ εμείς είμαστε εχθροί, κάνει μια συμφωνία που κάνει 2/3 για την Τουρκία, 1/3 στους Τουρκοκύπριους. Που είναι και αυτό φυσιολογικό γιατί είναι θέμα της ισότητας. Απλώς η ισότητα είναι στα 2/3, 1/3. Και δεν είναι όπως αυτό, η ώρα δική σου, το ρολόι δικό μου. Αλλά είναι για να σε απελευθερώσω. Άρα, συνεχίζω τώρα. Όταν το βλέπουμε αυτό, τώρα προσπαθούν να κάνουν κινήσεις για θέματα οι Φαροκρηπίδες. Ξέρετε γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί προσπαθούν να χώσουν οι Φαροκρηπίδες σε σχέση με την ΑΟΣ. Η ΑΟΣ είναι κυριαρχικά δικαιώματα, τα οποία πρέπει να τα έχει, για να τα έχει πρέπει να κάνει θέσπιση. Όταν έχει όμως την Φαροκρηπίδα, είναι ab initio. Δηλαδή εξ αρχή το έχει. Δηλαδή, μόλις έχει ένα κράτος, έχει Φαροκρηπίδα. Οπότε το θέμα είναι η οριοθέτηση. Άρα όταν πάνε να πούν, εμείς θα θέλαμε να οριοθετήσουμε η Φαροκρηπίδα με τα κατεχόμενα. Και προσπαθούν να το πούν στον ΟΗΕ. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι δεν έχουν το δίκτυο τσάντας. Προσπαθούν να το κολλήσουν από εκεί, να επηρεάσουν και να πετύχουν τι είναι, παιδιά. Δηλαδή είναι απόλυτη μιζέρια. Θέλω να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα απόλυτης μιζέριας, να καταλάβετε ποιους ονομάζεται τεράστιους εχθρούς. Θα το βρεις. Είναι ο χάρτης που αφορά τα μπλοκ της Τουρκίας που έχουν το κόκκινο χρώμα για το οποίο βάλαμε μια ρηματική διακοίνωση. Αυτά τα οικόπεδα, το χάρτη που θα δείτε τώρα, αν τον δείτε, δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2012. Πάνω σε αυτό το χάρτη θα δείτε πράγματα τα οποία υπήρχαν ήδη από το 2009 και μετά το 12. Εμείς μέχρι το 13 ούτε καν συζητούσαμε για αυτό το θέμα. Κανένα. Τον Απρίλιο του 2012, να ξέρετε ότι σημαίνει για την Ελλάδα ότι μπαίνουμε στις εκλογές το Μάιο και δεύτερο γύρο τον Ιούνιο. Αυτό ήταν το πλαίσιο. Άρα εμείς ήμασταν μέσα στις εκλογές και αυτοί δημοσίευαν ένα χάρτη που είχε τα οικόπεδα. Σε κάποια φάση λοιπόν ενεργοποιούμαστε κι εμείς και λέμε παιδιά, ξέρεις η βοήθεια παρέχεται. Και εδώ όμως δεν βλέπω. Έτσι, εδώ το βλέπω. Λοιπόν, η ιδέα ποια είναι, είναι ότι λέμε, επειδή ετοιμάζουμε τώρα το θέμα της ΑΟΣ, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το θέμα της Φαροκρηπίδας, αλλά βέβαια δεν μπορείς να κάνεις ρηματική διακοίνωση για την ΑΟΣ, εφόσον δεν την έχεις ακόμα. Άρα, τι κάναμε, αυτός εδώ που βλέπετε, είναι κρίμα που δεν το βλέπετε, μου το κόβει η οθόνη, εδώ είναι γραμμένο γνήσιο 2012, άστο μην το ακουμπήσεις. Ωραία. Αυτά εδώ όπως βλέπετε είναι αληθινά οικόπεδα, τα βλέπετε τα μεγέθη. Κοιτάξτε, εδώ μην ευρεάσετε για τους Κύπριους. Αυτός είναι τουρκικός χάρτης. Το βλέπετε εδώ. Λοιπόν, είναι τουρκικός χάρτης πάνω στον οποίο βάλαμε την ελληνική ΑΟΣ και την κυπριακή ΑΟΣ για να δείτε πού είναι τα οικόπεδα. Ωραία. Άρα, τα οικόπεδα που είναι με κόκκινο, οι Τούρκοι έλεγαν ότι είναι δικά τους, η Τουρκία, το 2009. Το 2012, που εντάξει, αφού δεν λένε τίποτα για άλλη, θα είναι και αυτά. Όχι, εμένα μου αρέσει που γελάτε τώρα, γιατί βέβαια όταν το βλέπετε παλιότερα, και όπως λέγαμε για τις φοβίες, θα λέγαμε πω τι έγινε. Το απίστευτο το ποιο είναι. Είναι ότι στην πραγματικότητα αυτά εδώ, βέβαια δεν υπήρχε καμία αντίρρηση. Άρα, σας τελειώνω αυτό το πράγμα, αλλά παρεπιπτόντως θυμάστε ότι, αν θυμάστε τώρα που είναι τα οικόπεδα της Κύπρου, καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι η γελία. Γιατί εδώ υπάρχουν ήδη. Ο ΙΕ το σημειώνει και λέει: όντως είναι απαράδεκτο, το στέλνει στην Τουρκία. Η Τουρκία λέει: εγώ θα κάνω το ίδιο με την Ελλάδα, θα στείλω κι εγώ. Η υψηλή στρατηγική τώρα, μιλάμε με μεγάλη νοημοσύνη. Άρα παίρνει λοιπόν το έγγραφο ο ΙΕ και του λέει: δεν έχετε υπογράψει το δίκαιο σάλτσας. Αλλά δεν μπορείτε να μας δείτε αυτό το έγγραφο. Αυτό το λέμε, ενώ εμείς συνεχώς λέμε ότι ξέρουν τα πάντα, έχουν μια διαχρονική στρατηγική που δεν αλλάζει, προβλέπουν τα πάντα. Εντάξει. Τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι όταν δεν είσαι πολύ σίγουρος για τον εαυτό σου, φουσκώνεις τον εχθρό και λες αυτός
δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πρώτα μετά το βλέπεις επί του πρακτέρου, λες παιδιά, είναι δυνατόν να υπάρχει ολόκληρο διπλωματικό σώμα που υπέβαλε μία αίτηση ενώ έπρεπε για να την υποβάλουν να έχουν υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια, ας πούμε. Γιατί το πιο ενδιαφέρον ποιο είναι. Μερικές φορές λένε, άμα κάνουμε την ΑΟΣΚΙ τέτοια θα μας πάνε στα δικαστήρια. Πρώτον, η Τουρκία δεν μπορεί να πάει στα δικαστήρια, γιατί έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Δεύτερον, άμα το υπογράψει, πρέπει να υπογράψει συμφωνητικό με το άλλο μέρος ότι συμφωνούν για την απόφαση η οποία θα είναι τελεσίδικη, η οποία απόφαση θα χρησιμοποιήσει τις προηγούμενες αποφάσεις ως δεδικασμένο. Μα ούτε αυτό γίνεται. Όμως προσπαθούν να μας φοβερήσουν οι δικοί μας οι Ραγιάδες ότι άμα κάνετε ΑΟΣΚΙ στην Ελλάδα, τότε θα έχετε να υποσείτε αγωγή από την Τουρκία. Αγωγή. Είναι αυτή που είναι τόσο συνηθισμένη με τους δικηγόρους στο δίκαιο, το τοπικό και το ιδιωτικό που νομίζω ότι έχει πάει, ας πούμε. Σας υπενθυμίζω ότι το διεθνές δίκαιο δεν έχει καμία σχέση με το δίκαιο που νομίζετε. Δίνω ένα παράδειγμα, μην νευριάσει. Και το διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει εισβολή του 1974. Το ξέρετε. Δεν υπάρχει κατοχή στην Κύπρο. Περιμένετε, δεν τέλειωσα. Γιατί. Το ξέρω τι είπατε, γιατί, αλλά δεν τέλειωσα. Άρα, δεν υπάρχει κατοχή από το 1974 έως το 1987. Αλλά υπάρχει κατοχή μετά το 87. Και λες, καλά ρε παιδιά, πώς το κάνατε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς μπορούν να κάνουν κατοχή χωρίς να έχει γίνει ποτέ εισβολή. Μα, είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί στο δίκαιο το διεθνές πρέπει το κράτος που κατηγορείται να αποδέχεται την κατηγορία. Και η Τουρκία, υπογράφοντας μερικά τα πρωτόκολλα που αφορούν το Συμβούλιο της Ευρώπης, αποδέχεται ότι μετά το 87 υπάρχει ένα θέμα και μπορούν να γίνουν προσφυγές. Πριν δεν αποδέχεται. Άρα, το ασύλο της υπόθεσης είναι ότι δεν έχει νόημα η εισβολή, ένα, δεν μπορεί να το πείτε ότι υπάρχει, και δεν έχει νόημα η κατοχή από το 94 έως το 87, αλλά το πιο ασύλο της υπόθεσης είναι ότι εμφανίζεται η κατοχή μετά το 87. Αυτό σας υπενθυμίζω όλους ότι αυτό είναι το διεθνές δίκαιο και οφείλεται στο γεγονός ότι το διεθνές δίκαιο βασίζεται σε μια θεμελιακή αρχή, είναι ότι το κράτος που κατηγορείται πρέπει να το παραδεχτεί. Γιατί φοβάται ότι αλλιώς μπορεί να πει οποιοδήποτε κράτος, εσείς έτσι, εσύ. Και ο άλλος να λέει ακριβώς το αντίθετο. Αν θέλετε να το θυμηθείτε, κοιτάξτε Βοσνία-Σερβία. Τώρα δεν ξέρεις ποιος έχει κάνει τι. Έχουν κατηγορήσει όλους τους πάντες ότι και αυτός είναι γιορτόνος, και ο άλλος είναι γιορτόνος, και ο διπλανός είναι γιορτόνος. Εντάξει, εσύ μετά, μα δεν ξέρεις καλά τα δεδομένα, λες, μα... Α, συνοψίζω. Η ΑΟΣ είναι ένα εργαλείο, και εδώ μπορεί αυτό να σας ξαφνιάσει τώρα, αλλά νομίζω ότι έχετε ξεπεράσει την ίωση. Την φτιάξαμε για την απελευθέρωση. Τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Να την κάνουμε τι την Κύπρο με πολύ φυσικό αέριο, ενέργεια, αν είναι κατεχόμενη. Το θέμα λοιπόν είναι αυτό που ονομάζουμε την πλάγια σκέψη. Όταν δεν μπορείς να πας με τοπικά σε ένα πράγμα, πλάγια σκέψη. Άρα, η ιδέα ποια είναι, με τοπικά τι να κάνουμε. Είναι αυτό που έλεγε η κυρία, στρατό, αυτό, αυτό. Όπως ξέρετε, πάντοτε οι Κύπροι κατηγορούνται ότι κάθε φορά κοιτάζουν την πούγκα τους. Καλά κάνουν. Κάθε φορά κοιτάζουν τα ρεάλια. Καλά κάνουν. Σας υπενθυμίζω ότι η Κύπρος μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο. Αν η Κύπρος δεν είχε τα 41 κριτήρια, δεν θα έμπαινε ούτε με σφαίρες. Άρα αυτό μπορεί να το νιώθετε ότι είναι μια κατηγορία και μαυρισιά, που δεν μας πειράζει. Σημασία είναι ότι μπήκαμε. Εφόσον μπήκαμε μέσα στο πλαίσιο το ευρωπαϊκό, ξαφνικά λέμε ότι στα κατεχόμενα έχουμε εξαίρεση ευρωπαϊκού κεκτημένου. Επειδή μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για όσους πιστεύουν ότι δεν ήταν καθόλου σημαντικό να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθόλου, είναι μερικοί από εσάς που το πιστεύουν, ότι θεωρούν ότι είναι σημαντικό, ο κύριος δεν το πιστεύει πάρα. Ο κύριος λοιπόν να θυμηθεί, γιατί τον έβαλαν να ψηφίσει ένα σχέδιο μια εβδομάδα πριν την ένταση. Εφόσον ήταν σήμερα. Μια εβδομάδα πριν. Την ένταξη. Το ένταξη.
Άρα δεν το σκέφτηκες. Είναι πολύ απλό, γιατί άμα ήταν μια εβδομάδα μετά, έχεις ένα πρόβλημα. Το 80% δεν είναι ευρωπαϊκό κτισμένο. Το να είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τεράστιο θέμα για το ευρωπαϊκό κτισμένο. Δηλαδή δεν σου επιτρέπει να κάνεις ό,τι να είναι για να καταπλήσεις όποιον να είναι. Άμα μπεις με εξαιρέσεις, τότε οι εξαιρέσεις γίνονται ευρωπαϊκό κτισμένο. Αν όμως έχεις μπει, πρέπει όλοι οι άλλοι να συμφωνούν αυτό που θα αποδεχτείς με κάποιον που είναι ξένο. Αν θέλετε να δείτε ένα παράδειγμα χειροπιαστό που αφορά το ενεργειακό, Gazprom, φυσικό αέριο, Ελλάδα, συμφωνία, απορρίφθηκε. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε, άμα θες να μπεις στην αγορά τη δικιά μας, θα κάνεις την ίδια τιμή με όλους. Αν κατεβάσεις ένα, δεν μας ενδιαφέρει το, αλλά πάνω κάτω, θα κατεβάσεις μία μονάδα για όλους. Και σε λέει, όχι, δεν παίρνεις, γεια σου. Γιατί είναι ευρωπαϊκό κεκτημένο. Άρα στην πραγματικότητα, την ώρα της διαπραγματεύσης, έχετε κάποιον που σας καλύπτει και σας λέει, πρόσεξε, αυτό που θα αποδεχτείς θα είναι όλα για όλα τα κράτη-μέλη. Εμείς θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο ξαφνικά να σου δίνουν εσένα πολύ πιο κάτω, ενώ είσαι μαζί μας, ενώ κατηγορούν, καταπατούν τους άλλους. Άρα λέει, να μπουν, θα μπουν, αλλά πρόσεξε, με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Άρα, για τα κατεχόμενα, δεν λέμε, και αυτό θα ήταν καλό να το καταλάβουν και οι Ραγιάδες, δεν λέμε ότι είναι διχοτομημένο. Λέμε ότι είναι ένα ενιαίο το πλαίσιο της Κύπρου, μία είναι η Κύπρος, μία είναι η νομική οντότητα, έχουμε για τα κατεχόμενα δύο ψηφίσματα του ΟΗΕ που δείχνουν ότι είναι παράνομο και οποιοδήποτε θεσμός είναι παράνομο και λέμε ότι υπάρχει εξαίρεση ευρωπαϊκό κειμένο. Δηλαδή λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει ενδιαφέρον. Λέει εγώ δεν το εφαρμόζω ακόμα εκεί. Περιμένω. Αναστολή εφαρμογής. Ναι. Άρα έχει μεγάλη σημασία γιατί θα μπορούσε να πει παιδιά εφόσον δεν τα βρήκατε άστο και μπαίνετε μόνο εσείς. Και ξέρετε γιατί μπαίνουμε ολόκληρο. Γιατί είναι μέσω θάλασσα. Ενώ αλλιώς θα είχαμε δύο νησιά. Άρα έχει μεγάλη σημασία αν τα συναρμολογήσετε αυτό, όπως το είπε ο Μάριος για το παίζον, άμα βάλετε σιγά σιγά όλα αυτά μαζί, θα δείτε ότι σχεδιάζεται ένα πράγμα, το οποίο να ξέρετε, θέλετε δεν θέλετε θα γίνει, αλλά θα έχει μεγάλη σημασία για την αξιοπρέπειά σας, αν θα έχετε συμβάλει σε αυτόν τον αγώνα ή απλώς αν θα ήσασταν στον πάνω. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.